Έλα να πούμε, ξέρω εγώ, να πούμε, ξέρω εγώ τώρα. Άντε ρε φίλε, πού είσαι. Έλα, ξέρω εγώ τώρα, ξέρω εγώ. Άντε, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Πού είσαι, Νίκο Παπαδόπουλε, να πούμε, άντε. Άντε, ο λαός εδώ περιμένει στο Instagram, να πούμε, περιμένει τόση ώρα. Εσένα περιμένει. Φαίνομαι, γεια σας, φίλοι. Δεν πειράζει, δεν φαίνομαι. Λοιπόν. Φαίνεται αυτό που γράφει εδώ, φαίνεται. Τι γράφει. Δίνει μήνυμα, περνάει ένα μήνυμα προς όλους, εντάξει. Το οποίο λέει I am okay. I am okay, μάλιστα. Γεια σας, okay. Εδώ είμαστε, Μπαλαντέρ. Μπαλαντέρ. Μέχρι τι ώρα, μέχρι τις 12. Ναι. Ωραία. Ωραία. Ωραία μέχρι τις 12. Ωραία, ναι, είναι. Εντάξει, φίλε, είναι γεμάτη μέρα, έχουμε να πούμε αρκετά. Μεγάλη Πέμπτη χάνουμε σίγουρα εκπομπή. Γιατί... Μεγάλη Πέμπτη. Ναι. Γιατί? Σκέφτομαι από τώρα τις αργίες. Γιατί είναι μέχρι στα... το Πάσχα έχουμε ακόμα. Μεγάλη Πέμπτη είναι μέχρι τις 8, γιατί μετά είναι η Σταύρωση, συνάδελφε. Καλά. Εντάξει, όλα αυτά. Ρε. Α, είσαι και αυτό που πηγαίνω στα. Δεν ξεχνάω τα αεροδρόμια για αυτά. Φαν της Εκκλησίας δεν είμαι, αλλά εντάξει, μεγάλη Πέμπτη, μεγάλη Παρασκευή, μεγάλο Σάββατο πηγαίνω. Okay. Ναι, ναι, ναι. Αλλά έχουμε ακόμα άλλους τρεις μήνες μέχρι το Πάσχα. Κρατηθείτε γέρα. Έτσι. Τι γίνεται, Νίκο Παπαδόπουλε, για πες. Fasten your seatbelts. Έχουμε να πούμε αρκετά σήμερα, ε. Ναι, έχουμε να πούμε πράγματα. Γιατί είχαμε... ρε φίλο, όταν έχει μπαλίτσα, τι ωραία. Έχουμε ψωμάκι και εμείς. Έχει να συζητάς. Ε, ναι. Όχι πως ήταν άδειες οι εκπομπές της προηγούμενης. Καλησπέρα, φίλε Μίτσο Βαγγελικέ. Μαθαίνω ότι πλέον διαλύεται το συνδικάτο. Μαθαίνω ότι θα αλλάξουμε όνομα. Έτσι έχω ενημέρωση. Χθες οι φίλοι μας στο Περιστέρι κόβανε πίτα να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας. Τους αγαπάμε πολύ. Βεβαίως. Ωραία, κόψανε κομμάτι και για μένα παρότι ήμουνα. Με γλάσο! Νοητικά παρόν και όχι. Με γλάσο ή βασιλόπιτα. Σωματικά, ναι. Ωραία. Ήταν μια τεράστια. Είμαστε φαν. Από εκεί που ξεκινάει το τραπέζι μέχρι εδώ. Ωραία. Α, μικρή. Δεν ξέρω ποιος χαιρετίζει το φλουρί, για να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω θα πήγε σε αυτό που έπρεπε. Αν ήταν σε σένα, θα το μάθω. Στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας στην αγάπη μας τα παιδιά. Έτσι. Κάναμε μια σκέψη να πάρουμε μέχρι τη βραδινή την πτήση να κατεβούμε να κόψουμε την πίτα και να γυρίσουμε το πρωί. Αλλά δεν το καταφέραμε λόγω δουλειά. Υπερβολή. Δυστυχώς. Τους αγαπάμε πολύ. Και εγώ, φίλε Μίτσο, έχω. Έχω ταχθεί με την δεύτερη επιλογή ανάμεσα στις δύο που έχετε από εδώ και πέρα για το τι θα γίνουμε. Αλήθεια. Εντάξει. Λοιπόν. Είμαι σε ετοιμότητα για το μεγάλο μπαμ. Πολύ ωραία. Σας στέλνω και εγώ αγάπη. Και εγώ. Λοιπόν. Γεια σε όλους τους φίλους του Instagram που είναι μαζί μας πάντα εδώ. Στο πρώτο μισάωρο πάντα τους έχουμε μαζί μας. Δεν μπορούμε όπως καταλαβαίνετε να έχουμε όλη την εκπομπή να παίζει. Έτσι. Είναι φυσιολογικό αυτό. Λοιπόν, με Power of Love, ρε εσύ. Ξέρεις ότι το Power of Love ξεκινάει 9-9 και. Ωραία, και παίζει μέχρι το 10.30 το βράδυ. Χθες το είδα. Τρεις ώρες. Τι τρεις, δεν 3.30. 3.30. Χθες λοιπόν που λες. Αυτό το χάλι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Για καλή μου τύχη, η Καλλιρόη δεν είναι σπίτι. Επιτυχία. Και έχω την ευκαιρία λοιπόν να δω ό,τι θέλω. Ναι. Εντάξει. Και τελευταία βλέπω μια ήταν σειρά. Ήταν ο άντρας του σπιτιού. Βλέπω μια σειρά στο Netflix. Ναι. Η οποία λέγεται Dogs of Berlin. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία σειρά. Λοιπόν, κάθομαι εκεί πέρα τη βλέπω. Αυτό πες το βάζω 9.30. Εντάξει. Όπως έκανα το ζάπινγκ, πετυχαίνω Power of Love, okay, βάζω να δω Dogs of Berlin. Πολύ ωραία σειρά, βλέπω 2-3 επεισόδια. Σε κάποια φάση 12-12 και το κλείνω, ρε παιδί μου. Γυρνάει η Καλλιρόη. Εντάξει. Και πώς να κάνω ζάπινγκ, Power of Love. Και, λέω, και βλέπω στο πρόγραμμα και βλέπω 9 με 12.30. Τι παίζει 3,5 ώρες, ρε φίλε, το Power of Love, μπορείς να με εξηγήσεις λίγο. Κάθεσαι να το δεις. Όχι, ρε, δεν το είδα. Α. Αλλά τι παίζει 3,5 ώρες, κάθε μέρα. Θα σε έκραζα, και πρέπει να παίζει Δευτέρα με Πέμπτη, ε. Ή και Παρασκευή. Παρασκευή έχει καλά. Δεν ξέρω, φιλέ, επειδή και η Μαριλίζα το μεταξύ με ρωτάει σήμερα όταν μπαίνω στο ραδιόφωνο, βλέπεις Power of Love. Είναι αυτό που τη έχω πει πάρα πολλές φορές στη Μαριλίζα. Είναι ότι παρότι έχω αντοχή σε πολύ μεγάλο τηλεοπτικό σκουπίδι, όχι, δηλαδή αυτό, όχι, είναι αυτό, ειλικρινά μπορώ να κάτσω να δω τρομερά πράγματα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι μία από τις αγαπημένες μου παρουσιάστρες όλα αυτά τα τελευταία χρόνια είναι η Ανίτα Πάνια, που λυπάμαι πάρα πολύ που δεν τη βλέπουμε πλέον στο Anita Lines. Εντάξει, που είναι καταπληκτική εκπομπή. Αυτό δεν μπορώ να το δω. Δηλαδή, βασικά το βαριέμαι, δεν γίνεται τίποτα. Είναι μια παντελώς ανούσια εκπομπή. Παντελώς όμως. Τέλος πάντων. Έτσι θα τον πάμε, Νίκο Παπαδόπουλε. Τι θες να μιλήσουμε για Άρη. Θα πούμε μετά για Άρη. Θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ που έχει και την νίκη, έχει και, και διάφορες εξελίξεις στο μεταγραφικό κομμάτι. Την νίκη στην Τρίπολη, πώς την είδες, ή δεν έχεις εικόνα. Άμα σου πω ότι αυτό το μας δεν έχω δει φάσεις. Δεν έχεις δει φάσεις. Αμάρε, άκουσα τον Ντόρο. Βέβαια, εκείνη την ώρα που πεζόταν το μάτι μου στο αυτοκίνητο. Και κατέβαινα κάτω. Απολαυστικό ο κόλκα όταν. Για πες, για πες. Τι είχε δώσει εκεί πέρα στην αρχή, το offside που έδωσε. Πέρα, Γιάννη. Το offside που έδωσε εκεί στην αρχή, τι ήταν, ένα offside, ήταν ή κόλπα ακυρωθεί. Δεν έχει δώσει. Ναι, έχει να ακυρωθεί ένα κανονικό goal. Το.
Κόλκας που έχει πιάσει τον βοηθό και του έχει σούλτε. Ναι. Ό,τι μπορεί να φανταστεί, ο Χωριάτης που παίρνει τις επιδοτήσεις και τις τρώει στα μπουζούκια. Αυτό το σύχαμα. και η ατάκα του Σταύρου, βέβαια. Όταν τελειώνει την ίδια που τον έχει πει κάτι, ένα συνάδελφο λέει κάτι Τρίπολη δίπλα. Και του λέει. Ρε λαλάκα, το αλλιώ το είπε. Αυτή λέει μου κόβει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, έχω ένα inside information, όχι από το Σταύρο. Ναι. Ότι στη φάση του γκολ του Βιερίνια υπήρχε. Ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το πω πανηγυρισμό. Υπήρχε, ρε παιδί μου, έτσι μια κατάσταση εφορίας στα δημοσιογραφικά. Εφορίας. Ναι, από τους απεσταλμένους από τη Θεσσαλονίκη. Η οποία έφερε μια αντίδραση από τους κάτω. Ναι. Από τους φίλους του Αστέρα που ήταν εκεί κοντά. Γιατί όπως έχεις ξέρει πολύ καλά, Νίκο Παπαδόπουλε, από τα. Πες το. Από τα επαρχιακά γήπεδα. Ναι. Που, ρε παιδί μου, δεν έχουν και τίποτα δημοσιογραφικά της προκοπής. Μην νομίζετε κάτι μπούθι είναι κυρίως και από κάτω έχει κόσμο. Κάποια είναι αξιοπρεπέστατα, εντάξει. Αλλά ναι, ρε παιδί μου, έτσι, δεν είναι ότι ο δημοσιογράφος έχει απόσταση από τον κόσμο. Ναι. Έτσι. Και επίσης, επειδή ξέρετε, όταν μιλάμε για επαρχία. Είναι και λίγο γνωστοί μεταξύ τους όλοι. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι τίποτα τεράστιες πόλεις. Είναι πολύ καλτ μπούθ όμως. Είναι ωραία, εντάξει. Λοιπόν, και υπήρχε λίγο μια ένταση, η οποία όμως εντάξει, ηρέμησε. Ηρέμησε η κατάσταση. Τα πιο ωραία μπούθ τέτοιου στυλ τα έχω ζήσει στο γήπεδο του Πασαραϊκού. Α, βέβαια, Πασαραϊκός. Εξαιρετικά. Ναι. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι εκείνα τα μπούθ που είναι στο πέταλο. Όχι. Είναι. Όχι στο πέταλο, ρε. Τι ουσιαστικά στο πέταλο είναι. Όχι. Α, κοίταξε. Όταν είχα πάει εγώ, ήταν κλειστά τα τέτοια. Ήταν πολύ παλιά, σε ένα φιλικό. Α, εντάξει. Okay. Ναι, πολύ παλιά. Δηλαδή, μιλάμε πριν καμιά 6-7 χρόνια, ξέρω εγώ. Άλλο τότε, εκεί αλλάζει. Εκείνη στην κεντρική τη θύρα, απέναντι τα επίσημα ακριβώς. Η θύρα απέναντι τα επίσημα. Και γιατί ήταν τόσο ωραία, και εκεί πέρα, πλέον οι άνθρωποι του Πασαρικού τοποθετούν τους φανατικούς. Τους από κάτω. Έτσι. Και λες τώρα να τα ανοίξω το παράθυρο, να μην τα ανοίξω το παράθυρο. Α, το μην τα ανοίξει κάτω, κλειστό εκεί πέρα. Στη Λαμία είχε γίνει το φοβερό που είναι πάλι η ίδια φάση. Ρε παιδί μου, και είναι ακριβώς από κάτω κόσμο και είχαμε πάει φέτος στο μάτι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Πάει, γάζει, βάζει 3 γκολ. Ναι, και έχουμε ένα συνάδελφο που φωνάζει λίγο παραπάνω. Ναι. Λοιπόν. Όχι αυτός που μπορεί να σκέφτηκες. Οκ, okay, δεν σκέφτηκα κάποιον. Λοιπόν, προσπαθώ να καταλάβω ποιον, αλλά δεν πειράζει. Και έχουν γυρίσει 5-6 και μας κοιτάνε. Ναι. Και ήταν και ανοιχτά 2-3 παράθυρα. Ναι. Και εκείνη την ώρα. Κοίταξε το να συγκρίνει. Μιλά... Να συγκρίνει, Νίκο, δεν είναι πρόβλημα. Μιλάω κι εγώ στο ραδιόφωνο, αλλά από μέσα μου σκέφτομαι τώρα, λέω. Τώρα, το θέμα είναι να μην κοιτάξεις εσύ πίσω. Ναι, τώρα είναι να μην γίνει ζημιά, ρε παιδί μου. Ναι, να το παίξει αδιάφορο. Ναι. Okay, ναι, σίγουρα. Αλλά είναι δεν το συζητάω να απαντήσεις. Όχι, όχι. Μιλάω να μην κοιτάξεις, ρε παιδί μου. Άμα μπει σε δικασία αυτή, δεν. Εσύ στο σκηνικό, σε εκείνο το παιχνίδι, πριν γίνουν όσα γίνανε στον Άρη με Β' Γ' Εθνικές και τέτοια, στην Κέρκυρα με τον εξαιρετικό φίλο ήσουν. Δεν ήμουν, όχι. Ρε φίλε. Δεν ήμουν, αλλά πρόσεξε. Έχω πάει, αυτό είχε γίνει Γενάρη. έχω πάει το καλοκαίρι μαζί με συνάδελφο, από το όνομά του, το Γιώργο του Στράτζαλη. Ναι. Έχουμε πάει οι δυο μας, καλοκαίρι του 2011 είχε γίνει αυτό. Για φιλικό Κέρκυρα Άρης. Ναι. Έκαιγε ο τόπος εδώ μεταξύ. Και το σημάδι ήταν ακόμα εκεί. Δεν το είχαν φτιάξει. Έχεις ξανακούσει ποτέ στο γήπεδο σχέδιο να έχει γίνει το οτιδήποτε? Έχεις ακούσει ποτέ κάτι πριν από αυτό το περιστατικό στο γήπεδο της Κέρκυρας? Ποτέ. Πάει το μηχάνημα. Πάει το μηχάνημα. Μόνο ένα συνάδελφο κατάφερε να το κάνει αυτό. Πάει το μηχάνημα. που είχαν κλέψει το μηχάνημα του RSFM. Έτσι, δηλαδή που ανοίξαν από κάτω, το σπάσανε και πήγαν από κάτω το μηχάνημα και ζωγήθηκαν και φύγαν. Μεγάλη στιγμή. Εξαιρετικές, ωραίες στιγμές. Ναι, έτσι είναι αυτά, Νίκο Παπαδόπουλο. Τι να κάνουμε. Ναι. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, έτσι θα το πάμε. Θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά και με την Ελένη για όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το ΠΑΟΚ, με τα γραφικά. Εξελίξει το κομμάτι των ανανεώσεων, γιατί ήταν εδώ. Μπονατίνη. Ναι, γι' αυτό λέω με τα γραφικά, ρε. Δεν θα πάρει άλλο παίχτη. Και ο Ιβάν Σαββίδης είναι εδώ και ο Γιώργος Σαββίδης. Οπότε τώρα που είναι εδώ ο Γιώργος Σαββίδης, υπάρχουν διάφορες εξελίξεις. Γιατί αν δεν είναι ο Γιώργος Σαββίδης, δεν υπάρχουν εξελίξεις στο αγωνιστικό κομμάτι του μεταγραφικού του ΠΑΟΚ. Ο Μάριο Μπράνκο. Ο Μάριο Μπράνκο είναι αθλητικός διευθυντής. Είναι εδώ κι αυτός. Εδώ είναι κι αυτός, μάλλον ξέρω εγώ. Έτσι, θα κάνει μόνο μία μεταγραφή. Μία. Κοίταξε, όλα δείχνουν θα επιστρέψει ο Γιαννούλης από όσο ξέρω. Ναι, και θα πάει ο Ντιμπιντάι. Αυτό παίζεται. Χαμπίμπι. Αυτό παίζεται. Χαμπίμπι. Αλλά του Γιαννούλη φαίνεται να είναι τελικό. Το φάγατε και τον Μάρκ. Τώρα να σου πω κάτι, ρε φίλε. Εντάξει, είναι λίγο βλαμενούκι. Λίγο, δηλαδή. Αν είναι αυτό το λίγο το πολύ, πώς είναι. Είναι λίγο χαζό. Το πιθανότερο είναι να επιστρέψει ο Γιαννούλης. Θα μας τα πει και Ρένι πιο μετά. Το θέμα του Μπονατίνη, από ό,τι κατάλαβα σήμερα, μένει λίγο πίσω γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Είναι πολλά τα και όχι μόνο είναι πολλά τα λεφτά, είναι και
αυτά που ζητάει η Wolves είναι λίγο περίεργα. Αντί να πας να φέρεις πίσω τον Κουλούρη που κάνει παπάδες. Μεγάλο λάθος ήταν αυτό. Θα πας να μου πάρεις τώρα και για τον Κουλούρη. Θα πας να μου πάρεις άλλον παίχτη τώρα. Μεγάλο λάθος ήταν αυτό. Πολύ μεγάλο λάθος. Πας και μου φέρεις πίσω τον Γιαννούλη. Εγώ, άμα ήμουν Κουλούρη αυτή τη στιγμή και με ζητούσα πάω πίσω, τους έλεγα παιδιά δεν έρχομαι. Ρε πες τον ανατρόμο, το πάρε τον Ουάρντα, κράτα και τον Γιαννούλη. Φέρνω τον Γιαννούλη. Φέρνω τον Κουλούρη. Όχι με τον Γιαννούλη και εγώ πιο πολύ. Πιο καλά. Να θες τον Γιαννούλη. Ναι, ναι. Τον Κουλούρη δεν τον θες. Πάρε τον Μπονατίνη. Για το καλό του παίχτη δεν τον θέλω. Όχι. Εγώ αν ήμουν Κουλούρης, δεν ξέρω αυτό που λες, δεν ξαναπατούσε τον πάγο. Φυσικά. Δηλαδή, φυσικά. Φεύγει ο Πρίγιοβιτς, εγώ βλέπω ότι σου κάνω παπάδες. Δώσ' μου μια ευκαιρία και πας και μου παίρνει δεν τον Μπονατίνη. Όχι, ρε, τι να γυρίσει τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι. Καλά είναι εκεί που είναι, μια χαρά. Φύγει αγοράκι, μα πας. 17 γκολ δεν έχει βάλει φέτος. Στο εξωτερικό να παίξει μπάλα. Δηλαδή, τι θα κάνει στον πάγο, να βάλει πόσα. Άρα 17 δεν γίνεται. Ναι, ρε, φίλε, δεν γίνεται. Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Ωραία, το καλοκαίρι πράγμα. Μετά είναι άλλη κουβέντα. Άλλο το καλοκαίρι, εντάξει. Εκεί το ξανασυζητάμε. Για τώρα σίγουρα όχι. Αυτό γιατί το λένε ότι είναι ίδιο με τον Ευχούλη. Ποιο ήταν ο Ευχούλη, ρε φίλε. Η Ευχούλη, δε φίλε, θυμάσαι που ήταν κάτι μικρούτσικα κουκλάκια που τα βάζαμε στα. Που ήταν το μαλλί πίσω, έτσι. Είχαν το μαλλί έτσι πάνω. Ναι. Όντω του μοιάζει λίγο. Αν και βέβαια λίγο το μάζεψε τώρα, δεν είναι τόσο ναι, μεγάλο. Ναι, 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 ναι. Τι πήρε χαμπάρι ο Τζόνι Αμπατζόπουλο. Και το μάζεψε και πολύ ωραίο μπουζάκι φαίνεται. Μπουζάκι του είναι δηλαδή. Πολύ ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Γιατί όλοι αυτοί, ρε φίλε, το μαλλί του στα πλάγια είναι όλο κουρεμένο σχεδόν. Γιατί αυτή είναι η μόδα. Απλά κάποιοι έχουν ξεφύγει λίγο μετά από πάνω. Ναι, το από πάνω. Και ο Μοσφοβίτης έτσι το έχει, να ξέρετε. Όχι, ρε, εγώ το έχω πολύ λίγο. Αλλά πάνω το έχει πολύ πιο μαζεμένο. Ναι. Και δεν το έχει προς τα πίσω. Δεν το μπορώ εγώ. Ναι, το έχει προς τα μπροστά. Έχουμε καταλήξει με τον μπαρμπέρι μου Μπάμε. Ότι δεν μου πάει το μαλλί μανιτάρι. Το μανιτάρι είναι αυτό που κάθεται έτσι και πέφτει ναι, από το ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Κατάλαβες. Και σε πολλοί κόσμο δεν πάει, αλλά δεν σου το λέει ο μπαρμπέρις τους. Εμένα μου το είπε. Απλά είναι η μόδα. Από την πρώτη στιγμή. Μου λέει δεν θα σου πάει άστο. Κατάλαβες. Έτσι άμα έχει αναπτύξει μια ειλικρινή σχέση με τον άνθρωπο που επιμελείται την κόμη σου, είναι πολύ σημαντικό. Αν πηγαίνει στο πρώτο barber shop τη πόλη, και όχι τώρα που έχουν γίνει καμιά 200 αριά. Εντάξει, ο Ντάνιος έχει τον barber shop 15 χρόνια. Εντάξει, ο άνθρωπος ξέρει, νιώθει. Νιώθει, δεν είναι τυχαίο. Χάρλεϊ έχει μέσα στο μαγαζί. Μπαίνει μέσα και βλέπει τη Χάρλεϊ να κάθεται. Μου πάει στον κουράμι και του λέω χρειάζομαι κούραμα, μου λέει δεν χρειάζεται, φύγε, λέει, έλα σε μια εβδομάδα. Τίμιο. Έχω δουλειά τώρα, φύγε. Όχι, δεν είχε πολλά, αλλά μου λέει τι. Ντάνι, φίλε μου, τι κάνεις, να είσαι καλά. Αδερφέ, όλα καλά. Όλα καλά. Πω, πάει το live του Παπαδόπουλου. Πάει, κάει. Μου λέει τι. Γεια σα και από εκεί. Μου λέει τίμιο, εντάξει, θα μπορούσα να πάρει τα πόσα. Παίζουμε με δύο κάμερε σήμερα την εκπομπή. Double penetration. Ναι, τι ωραία. Δικάμερο, δεν ξέρω αν λέγεται αν υπάρχει τέτοια λέξη. Λοιπόν, οπότε Νίκο Παπαδόπουλο, έχουμε να πούμε τι έγινε και στα του Άρη και στα του ΠΑΟΚ. Έχουμε αρκετά. Και μπάσκετ έχουμε. Μπάσκετ. Ποιος κάνει τον μπάσκετ. Δεν πουλάει εύλο, ναι. Τώρα ξεκινήσει η Super League πάλι. Τώρα κερδίζουν κιόλας οι ομάδες, τρελώσει. Τώρα που δεν πουλάει καθόλου. Μέχρι και άμα χάνανε, okay. Ο Ηρακλής και ο Άρης επιστρέψανε κανονικά. Δεν μόνο ο Ηρακλής και ήρθε στον Αγροτέλειο, φίλε. 2-1. Βεβαίως. 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 Εντάξει. Κάνει μεταγραφές, όχι, ε. Κάνει, αλλά δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. Έχει αυτό το θέμα με δεν έχει φορολογική ενημερότητα. Πάλι. Έχουν ένα θεματάκι. Έχουν ένα θεματάκι. Καλά, ο Τόνι τι κάνει. Τόν Παπαδόπουλος, συγγνώμη. Είχε πάρει τη δέσμευση του Γιώργου Βασιλιάδη ότι θα, αλλά. Καλά, εκλογές έχουμε ακόμα, δεν το έχει κάνει. Σε ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι, νομίζω, ε. Όχι και τόσο. Απλά το έβαλα γιατί παίζει live, να φανταστείτε. Δεν είναι τίποτα το. Για τον Μπάουκ δεν. Η Βενέτσια είναι μια νίκη πάνω του, αλλά. Εντάξει. Ναι. Okay. Ωραία. Διαφιλικό είναι αυτό το παλικό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Νίκο Παπαδόπουλε, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Να πάμε, να πάμε. Να επιστρέψουμε να πάμε στα του Πάουκ να μιλήσουμε με Ρένι Μπούντου να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα τα οποία είναι καυτά εξελίξεις μόνο εδώ. Μείνετε συντονισμένοι. Μην το αλλάξετε, λοιπόν. Έτσι. Έτσι, μείνετε συντονισμένοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με όλα τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Και με ένα νέο το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να το μεταφέρω τώρα. Θα μας το μεταφέρει η Ελένη. Δεν ξέρω ποιο είναι, απλά το λέω έτσι για να μείνετε εδώ. Και μην ξεχνάτε τι? Ότι μαζί μας είναι και αυτή τη βραδιά ναι. Η Στοίχημαν και το στοίχημαν.gr το οποίο κατεβάζεται πανεύκολα στο τάμπλετ ή στο κινητό σας, καλές μου φίλες, καλοί μου φίλοι. Παίζετε τα στοιχηματάκια σας, πάτε ταμείο, βγάζετε τη χασούρα των εορτών και ετοιμάζετε τώρα το κομπόδεμά σας για να φύγετε μια εξόρμηση, μια εκδρομή τώρα που πλησιάζει και το Πάσχα σε τρίτη. Ή κάνετε ταμείο για το καλοκαίρι. Ή κάνετε ταμείο το για κάνει το καλοκαίρι. Κόσμος. Έτσι, είναι αλήθεια αυτό. Λέει, δεν θα πάω πουθενά μέχρι το καλοκαίρι, θα τα μαζέψω να πάμε μέχρι το καλοκαίρι. Ναι. Μην κοιτάτε που εμείς. Δεν προλαβαίνουμε να τα μαζέψουμε. Γιατί φεύγουν όλα. Δεν τώρα που δεν το προλαβαίνει. Άσε μας τώρα. Λοιπόν. Καλά να είμαστε κάθε καλοκαίρι σε άλλο νησί. Είμαστε. Να είμαστε καλά. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Τι ρε φίλε. Πες αυτό που σκέφτεσαι. Δεν μπορεί. Θέλω να πω αυτά που λέγαμε. Δεν μισά να ασχοληθούμε με αυτό που είναι γιατί είναι για κατάλληλες ώρες. Ναι, ναι, είναι για μετά τις 10. Να μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Ναι. Με τη Γελένη. Τι είναι, φίλε. Την έχουμε την Ελένη Μπούντου. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Τι γίνεται, Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς πάνε τα πράγματα. Κάνεις.
Όπα. Σε τούνελ όμως. Ναι, αλλά κάπου από ένα βάθος ακούγεσαι. Πάμε λίγο. Μου φύγε το ακουστικό γι' αυτό. Να σου πω, φοράς τα ακουστικά που πρέπει ή όχι? Ναι, αυτό το ακουστικό μου έφυγε. Καλά, έχει κάτι ακουστικά. Κάτι ακουστικά σύρματα έχει μπουν το απίστευτο. Έχει το κίνδυνο να φύγει προς τα πίσω. Εμείς γιατί δεν έχουμε πάρει ακόμα, φίλε. Είναι gadget. Δεν είναι για όλους, φίλε. Δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε όλοι. Μάλιστα. Εντάξει. Νομίζω ότι ο Νίκος Μασχοβίτης τα έχει αγαπήσει, γιατί όποτε τα βλέπει εκεί στο γραφείο ή όπου τα βρει, ναι, είναι τα επεξεργάζεται. Ναι, ναι. Και επειδή δεν είναι για τηλέφωνα, δεν είναι για Apple, το γνωστό αυτό που το έχουν όλοι οι κολλημένοι αυτοί, είναι διαφορετικό αυτό το gadget, είναι καταπληκτικό, δεν μπορούμε να το έχουμε όλοι ξεκάθαρα. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Ελένη, τι γίνεται τώρα, για πες. Εσείς κάνατε 10-year challenge? Όχι. Όχι, ο Παπαδόπουλος, να ξέρεις ότι παλιότερα είχε μακρύ μαλλί, αλλά δεν είναι 10 years πριν. Είναι πιο πίσω. Είναι... Αν κάνεις ένα 15-year challenge... Όχι, είναι 10.5. Όντως. Ναι, είναι 10.5. Κάνε ένα, ρε φίλε. Εγώ νόμιζα πιο παλιά ήτανε. Μέχρι τον νόμο μαλλί τώρα, Ελένη μου, έτσι να ξέρεις. Ναι, ας το πάμε, ρε παιδί μου, χονδρικά εκεί, γύρω στα 10 χρόνια, 11, 9... Ναι. Ναι, μην κολλάμε σε... Αλογοουράκος, είδα και τέτοια τώρα, αλητία. Είναι το σκοτεινό παρελθόν. Ναι, ναι. Είδα τους παίκτες του μπάσκετ. Εντάξει, Νίκο, δεν έχουν, τη Skype Open, δεν έχουν μεγάλη διαφορά, έτσι. Δηλαδή, ο Κάρι, νομίζω ότι ακόμη και η έκφραση που έχει στις δύο φωτογραφίες είναι η ίδια. Ο Τσόχας είναι λίγο διαφορετικός, που νομίζω ότι σε εκείνη τη φωτογραφία την παλιά πρέπει να έχει και αυτός μαλλί πίσω αλογοουρά. Νομίζω. Ο Αθηναίου, εντάξει, είναι πιο baby face. Ο Χάτσερ και ο Γκος νομίζω είναι οι ίδιοι. Έτσι δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Ο Μαργαρίτης μου φάνηκε ίδιος. Και αυτός είναι λίγο αϊθαλής. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, περιμένω και τα δικά σας. Περιμένω και το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ για να δούμε διαφορές. Πριν πάμε στα νέα, νομίζω εσείς τώρα με θέλετε και με τα γραφικά, έτσι. Λέει, παιδί μου, γενικά, από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα, είναι λίγο μέρα διεργασιών. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστά την αντιλαμβάνεσαι. Γιατί φυσικά είναι η μέρα διεργασιών, Ελένη, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί είναι εδώ ο Γιώργος Σαββίδης, έτσι. Έτσι ακριβώς βρίσκεται. Εδώ συναντήθηκε με τον Ράσμα Λουτσέσκου, ενημερώθηκε, συζήτησαν μάλλον για να το θέσουμε καλύτερα, οι δύο άντρες, τα θέλω του προπονητή, τα θέλω της ομάδας, έτσι σε μια εφόληση σύλλησης συζήτησης. Κατόπιν συναντήθηκε και με το τμήμα scouting του ΠΑΟΚ, προκειμένου να πάρει τα report από τους υποψήφιους ποδοσφαιριστές που απασχολούν τον ΠΑΟΚ και βεβαίως να αποκτήσει μια πιο πλήρη, μια πιο γεμάτη εικόνα για τους υποψηφίους. Και κατόπιν ακολούθησε σύσκεψη στα γραφεία του ΠΑΟΚ, εκεί όπου αναλύθηκαν όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμή, σε μια σύσκεψη που εκτός από τον Μάριο Μπράνκο συμμετείχε και ο Λούμπος Μίχελ, έτσι. Ο οποίος βοήθαμε λίγο... Είναι ακριβώς και επόμενο, γιατί παραμένει συνεργάτης, εξωτερικός συνεργάτης, για να το θέσουμε καλύτερα, του ΠΑΟΚ, αλλά επειδή από το καλοκαίρι και αν θέλεις μέχρι πριν από 2 μήνες ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έτρεχε, ήταν μέσα στα μεταγραφικά και σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι καλό, τουλάχιστον όπως το αντιλήφθηκα στον ΠΑΟΚ, καλό ήταν να βρεθεί στην Τούμπα και να δώσει το παρόν, και γι' αυτό μάλλον υποθέτω ότι ήταν εκεί με τον Μάριο Μπράνκο, ο οποίος είναι ο νέος συζητητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ. Συζητήθηκαν, αναλύθηκαν πολλά, βεβαίως τα μεταγραφικά σε πρώτο πλάνο, αλλά υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τις ανανεώσεις των ποδοσφαιριστών. Θα ξεκινήσω από τα μεταγραφικά, έτσι, γιατί σίγουρα το θέμα του ΦΟΡ και του ΧΑΦ είναι σε πρώτο πλάνο. Είναι οι δύο ανάγκες οι οποίες πρέπει να καλυφθούν άμεσα για τον ΠΑΟΚ, και αντικατάσταση του Πρίγεβιτ και βεβαίως μία έξτρα λύση στα ΧΑΦ μετά τον τραυματισμό του Βέρμπιμ. Σίγουρα μέχρι πρότινος στην κορυφή της λίστας, έτσι σε πρώτο πλάνο, ήταν ο Λέο Μπονατίνη, ο 24χρονος Βραζιλιάνος της Γουλφς. Χθες από την πλευρά των Άγγλων έβγαινε ότι για να δοθεί, να παραχωρηθεί ο Λέο Μπονατίνη, θα έπρεπε πρώτα να βρεθεί και ο αντικαταστάτης του. Ξέρετε, σε όλες τις χθες ομάδες έτσι πάει. Φεύγει ο Πρίγεβιτς, πρέπει να βρεθεί ο αντικαταστάτης. Φεύγει ο Λέο Μπονατίνη από την Γουλφς, πρέπει να βρεθεί ο αντικαταστάτης. Κάτσε ρε Γουλφς, δεν είναι να πεις ότι ήταν ο Μπονατίνη κανένας βασικός παίχτης? Εντάξει, πλάκα κάνουμε τώρα. Ότι έμενε, δεν τον χρησιμοποιούσε ο προπονητής του. Μάλιστα σε διάφορα παιχνίδια χρειάστηκε να παίξει με ψηφτό εννιάρι. Αλλά στην ουσία έμενε με μόλις έναν επιθετικό. Άρα είχαν αρχίσει και αυτοί
Και φαντάζομαι συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να ψάχνουν επιθετικό, κοιτώντας μάλιστα προς Σπάρτα Πράγας. Είχε βγει και ένα όνομα υποψήφιο για την Γουλς και έλεγαν ότι υπό αυτή την προϋπόθεση θα παραχωρούσαν τον Λέο Μπονατίνη στον ΠΑΟΚ. Υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, αλλά ο ΠΑΟΚ φάνταζε το νούμερο ένα φαβορί και όντως έτσι ήταν η κατάσταση. Ο Λέο Μπονατίνη ήταν η περίπτωση που είχε ξεχωρίσει για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αλλά τα δεδομένα, τα οικονομικά δεδομένα, για να το θέσουμε καλύτερα, που έφερε ο Μάριο Μπράνκο από το ταξίδι του στην Αγγλία και από τις διαπραγματεύσεις, παύλα συζητήσεις με τους ανθρώπους της Wolves, δεν ήχησαν καλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά τσιμπημένες έως αλμυρές, θα λέγαμε, οι απαιτήσεις των λύκων για την παραχώρηση του Μπονατίνη. Μιλάμε για δανεισμό του ποδοσφαιριστή με οψιόν αγοράς, έτσι. Οι Άγγλοι ζητούν υποχρεωτική οψιόν αγοράς το καλοκαίρι. Μιλάμε για δανεισμό μερικών μηνών ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ και για ρήτρα υποχρεωτικής αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Α, δηλαδή, και συγγνώμη, ευρώ. Αν εγώ τον... Κάτσε ρε Άγγλε, περίμενε λίγο. Δηλαδή να τον πάρω εγώ 3 μήνες εδώ πέρα, έτσι, 3, να πληρώσω 4, 1 εκατομμύριο ενίκιο. Για να είμαστε και δίκαιοι, έτσι, ναι. Ακριβώς 1 εκατομμύριο ενίκιο. Και το καλοκαίρι με το ζώο να δώσω 4. Ναι, ακριβώς. Υποχρεωτική ρήτρα 4 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους λύκους να διατηρούν 40% ποσοστό μεταπόληση του ποδοσφαιριστή. Μία τέτοια συμφωνία, αν θέλεις, ρίχνει κάπως τον ΠΑΟ και αν θέλεις, δεν είχε καλά στα αυτιά των ανθρώπων του κεφάλου. Οπότε στην παρούσα φάση θα πρέπει οι Άγγλοι να ρίξουν τις απαιτήσεις. Νομίζω ότι το έκανε ξεκάθαρο και ο Μάριο Μπράνκο, ότι με τα συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα φαντάζει πολύ δύσκολο να προχωρήσει. Μα, να σου πω λίγο κάτι. Με τα συγκεκριμένη λογική, εγώ καταλαβαίνω ότι η Γκούλφ δεν θέλει να τον δώσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον χρησιμοποιεί. Η αλήθεια είναι ότι η Γκούλφ εμφανιζόταν πολύ θετική στο να τον παραχωρήσει είτε ως δανεικό είτε κανονικά με αγορά, αλλά φαίνεται ότι αξιώνει νούμερα τα οποία. Με τέτοια χρήματα και σίγουρα, με τέτοια ναι. Ποσοστά μεταπόληση, ξέρω εγώ τι πάει να πει ότι η Γκούλφ δεν θέλει να τον δώσει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ως δεύτερη-τρίτη σκέψη για ανάγνωση του θέματος. Είναι. Δηλαδή με 1 εκατομμύριο νίκη, 4 υποχρεωτικά. Υποχρεωτική ρήτρα εγώ δεν έχω ξανακούσει, πρώτη φορά την ακούω. Δεν ξέρω αν παίζει. Μπορεί και να μην, ρήτρα να μην την έχω. Αγοράς. Ναι, να μην την έχω ακούσει εγώ. Και μετά και 60-40 μετά. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή εντάξει. Που η αλήθεια είναι ότι σαν deal αυτός ο δανεισμός θα βόλευε και τις δύο πλευρές. Γιατί σίγουρα ο ΠΑΟΚ καίγεται για την απόκτηση ενός φορ για τους επόμενους μήνες και το καλοκαίρι με ηρεμία, με ένα πιο έτσι καθαρό μυαλό, να τα βάλει κάτω και να δει αν η προοπτική περίπτωση του Μπονατίνη αποδείχθηκε και συμφέρουσα ή όχι, έτσι, για να προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω συγκεκριμένη υπόθεση. Αλλά με τα συγκεκριμένα νούμερα φαντάζει δύσκολο να κλειδώσει, να σφραγίσει ένα τέτοιο deal. Θα πρέπει οι Άγγλοι να αναθεωρήσουν και βεβαίως να διαπραγματευτούν με άλλα νούμερα και να κοστολογήσουν διαφορετικά τον 24χρονο Βραζιλιάνο, που σίγουρα είναι μια περίπτωση που έχει προοπτική και νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ έχουν αντιληφθεί απόλυτα ότι πλέον το πλάνο είναι ένα πλάνο προοπτικής. Ναι, σίγουρα υπάρχει πάντα η παράμετρος ότι είναι μια χρονιά πρωταθληματική, ότι οι επιλογές δεν θα πρέπει να έχουν ρίσκο, αλλά θα πρέπει και παράλληλα ο μέσος όρος ηλικίας του δικεφάλου να πέσει, έτσι. Mm-hmm. Ναι, okay. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι άνω των 30 και νομίζω ότι θα πρέπει σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ να γίνεται ένα κλαμπ με μικρότερο μέσο όρο ηλικίας και σίγουρα ένα κλαμπ με ποδοσφαιριστές που δίνει πλάνο και δίνει προοπτική στο δυναμικό του. Okay. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για μεταγραφική περίοδο που ανά πάσα στιγμή τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν, δηλαδή τώρα αυτό που λέμε για τον Μπονατίνη ισχύει τώρα. Σε 2-3 μέρες μπορεί να ισχύει κάτι άλλο. Διαβάζοντας, γιατί okay, αυτή τη στιγμή βλέπω τώρα, έβλεπα και διάφορα έτσι ποσταρίσματα των Άγγλων φίλων της Wolves, οι οποίοι αντιδρούσαν ανάλογα στην είδηση αυτή. Δηλαδή κατευθείαν ταξίδευσε η είδηση ότι ο ΠΑΟΚ κλωτσάει, αν θέλεις, mm-hmm. τα συγκεκριμένα νούμερα. Mm-hmm. Οπότε φάνηκε στα αυτιά των ανθρώπων που ήδη έχουν ενημερωθεί βεβαίως ότι με αυτά τα νούμερα φαντάζει πολύ δύσκολη συγκεκριμένη περίπτωση να προχωρήσει. Μάλιστα. Ωραία. Τα τελευταία 24 ώρα εγώ παρατηρώ ότι παρότι με το που έγινε γνωστό ότι ο Πρίγιοβιτς θα μετακομίσει και τυπικά στην άλλη Ιτιχάντ mm-hmm. και έπαιζε το όνομα του Μπέρκ, εγώ βλέπω τα τελευταία 24 ώρα, δεν το έχει βλέπω τονίσει. Κάπου. Έχει ατονίσει. Εγώ θα σου πω, τουλάχιστον βάσει πληροφοριών, γιατί καταλαβαίνεις και εσύ ότι τα μεταγραφικά είναι
είναι μια δύσκολη υπόθεση με την έννοια ότι αλλάζουν ανα πάσα ώρα και στιγμή και είναι λογικό να υπάρχουν. Αυτά που λέμε ισχύουν για τώρα που μιλάμε. Ναι, και να σου πω και κάτι. Βγαίνουν εκ των υστέρων μετά από μήνες και λέει ο τάδε ποδοσφαιριστής μιλούσα με τον ΠΑΟΚ αλλά δεν προχώρησε για τους χύψη λόγους. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Αλλά είναι υποθέσεις που δεν μπορείς να αποδείξεις τώρα ότι ο ΠΑΟΚ ρώτησε, ο ΠΑΟΚ μίλησε. Ο μάνατζερ έφερε αυτή την πρόταση, καταλαβαίνεις. Ναι. Είναι όλα ρευστά και νομίζω ότι οι πληροφορίες διαχέονται μία την άλλη. Ναι, το όνομα του Μπέρκ δεν ακούγεται τόσο. Νομίζω ότι εξ αρχής το όνομα του Σουηδού, αν θέλεις, ήταν σε δεύτερο-τρίτο πλάνο για τους ασπρόμαυρους, βάσει των χρημάτων, βάσει της ηλικίας του, βάσει των ανοιχτών μετώπων που κουβαλούσε η υπόθεση του Μπέρκ. Mm-hmm. Σίγουρα ο Μπέρκ ήταν ανάμεσα στους υποψήφιους. Σίγουρα ο Μπέρκ είχε κάποια προτερήματα, τα οποία τα συζητήσαμε και μαζί, ότι ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, που εγώ διαφωνούσα εν μέρη, γιατί θεωρώ ότι η θέση του Φορ δεν χρειάζεται απαραίτητα να ξέρεις το ελληνικό πρωτάθλημα για να κουμπώσεις ή να μην κουμπώσεις, είναι ίσα με ικανότητας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει ατονίσει τα τελευταία 24 ώρα, αλλά όπως είπες και εσύ, είναι περιπτώσεις που και υποθέσεις που αλλάζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, γιατί μπορεί αύριο το πρωί οι Άγγλοι, βλέποντας τη διάθεση του ΠΑΟΚ και ότι είναι ανένδοτος στην συγκεκριμένη θέση, να κάνουν και αυτή η στροφή, γιατί ενδεχομένως να έχουν κλείσει τον υποψήφιο αντικαταστάτη του από τη Σπάρτα Πράγας και να θέλουν να τον ξεφορτωθούν από τη στιγμή που δεν τον υπολογίζουν κιόλας. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Γιατί έχει να αγωνιστεί και από τον Νοέμβριο, θεωρούμε ότι δεν έχει κουμπώσει στην Premier League. Βοήθησε σίγουρα, ήταν κομβικός ο ρόλος του πέρσι και στη μάχη που έγινε για την άνοδο στην Premier League, αλλά φέτος με έναν πιο περιορισμένο ρόλο νομίζω ότι τον δίνουν πιο εύκολα. Okay. Όσον αφορά λοιπόν το κομμάτι του επιθετικού, υπάρχει κάτι άλλο όσον αφορά ονόματα, περιπτώσεις που έχουν προταθεί, που εξετάζονται, που μπορεί να παίρνουν το προβάδισμα και όλα αυτά? Κοίταξε. Από πέρυσι το Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή τρίτη συνεχόμενη μεταγραφική περίοδο, υπάρχει το όνομα του Κεσέρη. Mm-hmm. Είναι ο φόρτης Λουντογκόρετς, έτσι με πολύ καλά νούμερα. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, το καλοκαίρι του έκαναν και αναπροσαρμογή συμβολέου, μένοντας απόλυτα ικανοποιημένοι από την προσφορά του. Ρουμάνος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τον ξέρει καλά ο Λουτσέσκου, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη. Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο διπλωματικός στις απαντήσεις του, γιατί μεταξύ άλλων ανέφερε ότι υπήρχε ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ για το πρόσωπό μου εδώ και ένα χρόνο. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τι συμβαίνει τώρα ή τι με λιγενέστε και αν θα αγωνιστώ κάποια στιγμή στον ΠΑΟΚ, αλλά στην ουσία επιβεβαίωσε ή αν θέλεις και αυτός έδωσε έτσι έναν τόνο θετικής διάθεσης ως προς τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ο Κλαούντιο Κεσέρου βεβαίως. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες, ακούγονται και άλλα ονόματα το τελευταίο 24ωρο, όπως είναι και αυτό του Γέντρισε. Του Γέντρισε, βοήθαμε λίγο, μιλάμε για τον επιθετικό της Ξάνθης. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν στην ίδια θέση με τον Πρίγιοβιτς, στον πίνακα των σκόρερ. Δεν ξέρω τελευταία πόσο έχει αλλάξει η σχετική κατάσταση. Τελευταία νομίζω ότι έχει ένα θέμα τραυματισμού. Δηλαδή έχει κάνα 2-3 μάτς τελευταία της Ξάνθης, δεν έχει παίξει. Οκ, μπορεί να επιστρέψει τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, ναι. Ο Γκέντριξερ, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι είχε ακουστεί και αυτός το καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά, βάσει δημοσιευμάτων, νομίζω ότι είναι περιπτώσεις που σίγουρα δεν κερδίζουν έδαφος στην παρούσα φάση, αλλά είναι και αυτοί ανάμεσα στα ονόματα των υποψηφίων. Νομίζω ότι θα ακουστούν κι άλλα. Έχω την εντύπωση ότι σίγουρα το όλο βάρος θα πέσει πάνω στον Χάφνικο. Mm-hmm. Ότι θα κλείσει ο Φορ, ο οποίος θα είναι ο εκλεκτός, αν θέλεις. Αλλά σίγουρα όλο το βάρος και όλα τα χρήματα, δεν είναι ακριβώς σωστός ο όρος. Αν θέλεις, αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συγκεκριμένο budget, έτσι, και με ρωτάς πού θα δοθούν στον Φορ ή στο Χαφ, έχω την εντύπωση ότι η Πλάστιγκα γέρνει προς τον Χαφ. Μάλιστα. Και νομίζω και εγώ ότι εκεί είναι το πιο αναγκαίο. Okay, θα το δούμε. Ναι, ναι, έτσι. Λοιπόν. Γιατί, ας μην ξεχνάμε, υπάρχει και ένας, γιατί μιλάμε πολύ για τον επιθετικό, έτσι. Και υπάρχει και ένας Άκπομ, υπάρχει και ένας Καρέλης, υπάρχουν δύο παιδιά τα οποία βρίσκονται και δουλεύουν μαζί με την ομάδα. Και ένας Άκπομ, ο οποίος είναι λογικό να τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του στην Τρίπολη. Και εγώ θεωρώ ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Συμφωνώ. Ο ρόλος που κλείθηκε. Μάλλον του έδωσε ο Λουτσέσκου φανέλα βασικού, κλείθηκε να τα βγάλει εις πέρας, δεν σκόραρε κάποιο τέρμα, σίγουρα αυτή είναι η δουλειά του επιθετικού, αλλά από εκεί και πέρα ήταν πολύ ουσιαστικός στο γενικότερο κομμάτι και στις απαιτήσεις που είχε να φέρει εις πέρας. Έτσι. Mm-hmm. Πολύ συμμετοχικός,
και έτσι σε ένα πιο άχαρο ρόλο συγκριτικά με τον Πρίγιοβιτς, θα πω εγώ. Ναι, ναι. Σε μια προσωπική άποψη. Οπότε μέχρι να κλείσει το συγκεκριμένο θέμα της απόκτησης του Φορ, νομίζω ότι καλό είναι να κοιτάξουμε και αυτά τα δύο παιδιά, τη δουλειά που γίνεται και την εμπιστοσύνη βεβαίως που τους δείχνει ο ΠΑΟΚ. Okay. Πηγαίνοντας λίγο στα ανοιχτά μέτωπα των ανανεώσεων, ναι. Υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάτι τέλος πάντων που να δείχνει ότι βγαίνει κάτι από εκεί? Ναι, βεβαίως υπάρχει. Να ξεκινήσουμε από τον Μπίσεσβρα που, να θέλεις, έτσι τα θετικά νέα. Λοιπόν, πριν τις γιορτές ήταν γνωστό ότι υπάρχει ένα χάσμα, αν θέλεις, ανάμεσα στον Τιέκο Μπίσεσβρα και στον ΠΑΟΚ. Ωστόσο υπήρχε αισιοδοξία ότι υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης και ότι εν καιρό θα τα ξαναπούν για να βρουν έτσι τη χρυσή τομή. Τότε ο Μπίσεσβαρ, τότε στις συζητήσεις που γινόντουσαν, έτσι στις πρώτες επαφές, ζητούσε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Έτσι το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι που μας έρχεται και ζητούσε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Φυσικά ο ΠΑΟΚ δεν δεσμεύτηκε και δεν θα μπορούσε να δεσμευτεί για μια τέτοια προοπτική που αφορά τα 3 χρόνια. Του πρότεινε 1+1 και βεβαίως οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ανανεώσουν το ραντεβού των συζητήσεων και σε αυτό το νέο ραντεβού, αν θέλεις, προέκυψε μια πρώτη συμφωνία ή, αν θέλεις, μια πρώτη καλή διάθεση για να δώσουν τα χέρια, γιατί ο ΠΑΟΚ του πρότεινε διετές συμβόλαιο με μειωμένες πάγιες αποδοχές, αλλά πολύ καλά μπόνους επίτευξης στόχων. Mm-hmm. Είναι μια προοπτική ή μια πρόταση, αν θέλεις, που ικανοποιεί σε πρώτη φάση τον Μπίσεσβρα και δεν αποκλείεται σύντομα να έχουμε εξελίξεις. Δηλαδή από τα 3 χρόνια που ζητούσε φτάσαμε στο διετές κλειστό με μειωμένες μεν αποδοχές αλλά με πολύ καλά μπόνους επίτευξης στόχων και νομίζω ότι όλοι ξέρουμε πόσο ανοιχτοχέρης είναι, αν θέλεις, ο Ιβάν Σαββίδης και πόσο ξέρει να επιβραβεύει τους ποδοσφαιριστές του όχι μόνο στην επίτευξη στόχων αλλά γενικότερα μετά από μεγάλες νίκες, μετά από νίκες που, αν θέλεις, οδηγούν τον ισχυρό άνδρα του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο, προκειμένου να υποδεχτεί και να δώσει συγχαρητήρια στον καθένα από αυτούς. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, με Βαρέλα και Κρέσπο. Με Βαρέλα και Κρέσπο. Για Κρέσπο, επίσης πριν από τις γιορτές, λέγαμε ότι έχει σχεδόν κλείσει και το σχεδόν βεβαίως το λέγαμε γιατί δεν είχαν πέσει υπογραφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Ισπανός αμυντικός συμφώνησε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, έχει συμφωνήσει μάλλον για να τα λέμε καλύτερα εδώ και αρκετό διάστημα σε ένα νέο συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, αλλά απέμεναν κάποιες λεπτομέρειες προκειμένου να σφραγιστεί και επίσημα το deal ανάμεσα στον Κρέσπο και στον ΠΑΟΚ. Οι λεπτομέρειες αυτές λοιπόν έχουν να κάνουν με τον εκπρόσωπό του, με τον ατζέντη του, γιατί εγείρει, αν θέλεις, την προμήθειά του για την μεταγραφή, όπως τουλάχιστον ο ίδιος αντιλαμβάνεται, του Κρέσπου στον ΠΑΟΚ. Φυσικά αυτές οι απαιτήσεις, οι αυξημένες απαιτήσεις του ατζέντη, δεν βρίσκουν σύμφωνο τον ΠΑΟΚ, γιατί στην ουσία πρόκειται για ανανέωση της συνεργασίας, δεν μιλάμε για μια νέα μεταγραφή και στην παρούσα φάση δεν υπάρχει θέμα διάθεσης ικανοποίησης του ατζέντη. Από την άλλη, όπως αντιλαμβάνεστε, ο Κρέσπο βρίσκεται σε δύσκολη θέση, γιατί από τη μία έχει συμβόλαιο με τον ατζέντη του, αλλά από την άλλη είναι και η διάθεσή του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ έχοντας συμφωνήσει με τους ασπρόμαυρους. Νομίζω ότι αυτά τα προβλήματα, μικροπροβλήματα, θα ξεπεραστούν από τη στιγμή που και ο ΠΑΟΚ θέλει να τον κρατήσει και ο Κρέσπο θέλει να συνεχίσει. Τα έχουν βρει σε όλα, αλλά υπάρχει αυτή η παράμετρος με τον ατζέντη του. Mm-hmm. Λοιπόν, mm-hmm. όσον αφορά τον Βαρέλα, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη και στην παρούσα φάση υπάρχει έτσι μια διαφορά χαοτική. Αρκετά μεγάλη. Mm-hmm. Γιατί ο ΠΑΟΚ του διπλασιάζει, αν θέλεις, προσφέρει αύξηση έως και 50% στις απολαβές του. Ο Βαρέλα αξιώνει πολλά περισσότερα του τέστην να τριπλασιαστούν σχεδόν οι απολαβές του. Ο ΠΑΟΚ αντιλαμβάνεται ότι με αυτά τα νούμερα δεν μπορούν να συζητήσουν οι δύο πλευρές για να επέλθει η συμφωνία ανανέωσης του συμβολαίου. Έτσι. Και όσο ο Βαρέλα εμένει στην αρχική του θέση και στα συγκεκριμένα νούμερα, ο ΠΑΟΚ δεν κάνει κάποια κίνηση. Του έχει δώσει χρόνο προκειμένου να δει ο ίδιος, να σκεφτεί με πιο καθαρό μυαλό και να συζητήσει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Είναι βέβαιο ότι
η νέα συμφωνία, αν αυτή επιτευχθεί ανάμεσα στο Βαρέλα και στον ΠΑΟΚ, θα είναι πολύ καλύτερη. Ο ΠΑΟΚ θα επιβραβεύει τον ποδοσφαιριστή του για την παρουσία του στην ομάδα αυτά τα χρόνια, αλλά και για το γεγονός ότι έχει βγάλει προσωπικότητα και είναι ένα σημείο αναφοράς της ομάδας του Δικεφάλου τα τελευταία χρόνια. Αλλά σίγουρα με τα δεδομένα και με τους αριθμούς που αξιώνει η πλευρά του Βαρέλα, νομίζω ότι δημιουργεί ένα χάσμα. Έτσι, υπάρχει ένα χάσμα. Έχει, το οποίο... Διαπραγμάτευση είναι. Ξεκινάς από κάπου, πέφτει λίγο ένα, θα ανεβαίνει λίγο άλλος. Ακριβώς. Κοίταξε, νομίζω ότι... Εκτός είναι τόσο μεγάλη απόσταση που μπορεί να μην βρεθεί λύση, αλλά... Απλά εγώ κρατάω το θετικό της υπόθεσης, ότι σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή και με τον Κρέσπο και με τον Βαρέλα, υπήρχε η θετική διάθεση, δηλαδή απολαμβάνουν τη ζωή τους στον ΠΑΟΚ, τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους απολαμβάνουν τη ζωή στην Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ προσφέρει ένα περιβάλλον το οποίο δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, ακόμη και όσοι έχουν φύγει, μιλούν με τα καλύτερα λόγια, το οποίο είναι ιδανικό για να δουλέψεις αλλά και για να μείνεις με την οικογένειά σου. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, είναι διαπραγμάτευση. Ζητάω τόσα, δίνω τόσα, κάπου στη μέση υπάρχει χρυσή τομή και βεβαίως γίνονται, αν γίνουν κατέρωθεν υποχωρήσεις, νομίζω ότι όλα μπορούν να βρεθούν λύσεις. Mm-hmm. Ελένη, με το θέμα Γιαννούλη, Ουάρντα, Κουλουπού, υπάρχει κάποια εξέλιξη σήμερα? Ναι. Σήμερα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, συγγνώμη. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει ενημερωθεί βεβαίως για την πρόθεση του ΠΑΟΚ να τον επαναφέρει στην Τούμπα τον Γενάρη. Περιμένει στο ακουστικό του το τελικό OK, θα λέγαμε, για να μετακομίσει, για να ανηφορήσει στην Θεσσαλονίκη, αλλά είναι μια υπόθεση η οποία, αν θέλεις, παραμένει για την ώρα στον πάγο, δεδομένου ότι θα πρέπει να οριστικοποιηθούν οι εξελίξεις με τον Ουάρντα. Ένας Ουάρντα ο οποίος πήρε άδεια μετά το μάτι στην Τρίπολη, βρέθηκε στην Αθήνα, συζήτησε με τους ανθρώπους του Ατρόμητου για να γίνει αυτή η ανταλλαγή και ο Ουάρντα να αγωνιστεί για τους υπόλοιπους μήνες, για το δεύτερο μισό της σεζόν στο Περιστέρι, και ο Γιαννούλη να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Αυτά τα οποία μετέφερε ο Ουάρντα στους ανθρώπους του Ατρόμητου είναι ότι περιμένει κάποια πρόταση από το εξωτερικό. Mm-hmm. Αν αυτή δεν έρθει, τότε η ελληνική ομάδα, φυσικά πέρα από τον ΠΑΟΚ που θα αγωνιζόταν, θα είναι ο Ατρόμητος, γιατί είναι μια ομάδα που του πρόσφερε και πρόσφερε και ο ίδιος πολλά. Αν θέλεις, υπάρχει κάποια αναμονή στο συγκεκριμένο θέμα, περιμένει αυτή την πρόταση ο Ουάρντα. Νομίζω ότι αύριο θα είναι μια μέρα οριστικών εξελίξεων. Έχω την εντύπωση ότι θα καταλήξει στο Περιστέρι και στον Ατρόμητο με κάθε επιφύλαξη, γιατί μεταγραφική περίοδος είναι, όλα μπορούν να προκύψουν. Αλλά στην παρούσα φάση ο Ατρόμητος τον θέλει, ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι τον παραχωρεί βεβαίως και θέλει πίσω τον Γιαννούλη. Μάλιστα. Ο Γιαννούλης, ο οποίος έρχεται να δώσει λύσεις βεβαίως στα άκρα της άμυνας, εκεί που οι επιλογές για τον Λουτσέσκου είναι μετρημένες, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι ο Βιερίνια θα προωθηθεί, έτσι. Mm-hmm. Ναι. Έχει να προσφέρει πολλά ο Βιερίνια από πίσω. Νομίζω και ο Λουτσέσκου θεωρεί ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσφέρει και να χτίσει ανάπτυξη από πίσω. Στα δεξιά υπάρχει μόνο ο Μάτος και ο Κίτσιο, και αριστερά μέχρι πρότινος ήταν ο Βιερίνια και ο Τόσκα, με τον Τόσκα ενδεχομένως να λογίζεται ως μια θέση κεντρικού αμυντικού, αν και εφόσον επανέλθει ο Γιαννούλης, για να υπάρχει μια πληθώρα επιλογών στα χέρια του Λουτσέσκου. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε περιμένουμε τον Ενρίκε, έτσι. Α, υπάρχει ο Ενρίκε, σωστά, ναι. Έχεις δίκιο. Περιμένουμε και τον Ενρίκε για να επιστρέψει στον ΠΑΟ. Τα επιβεβαίωσε και ο ίδιος. Νομίζω τον καλωσόρισε και ο Γιώργος Αβής προημερών. Οπότε το θέμα πλέον είναι τυπικό, να δούμε τι μελιγενέστε με την Αστάνα και ο παίκτης να ειδοποιηθεί για να ταξιδέψει από την Βραζιλία που βρίσκεται για τις διακοπές του στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ελένη, είχες πολλά να πεις. Φυσιολογικό το βλέπω, γιατί υπάρχουν έτσι διάφορες διεργασίες. Δεν τις λες εξελίξεις, γιατί δεν είναι κάτι οριστικό από όλα αυτά, αλλά υπάρχουν κουβέντες, συζητήσεις, διεργασίες για αυτό το κομμάτι. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Ωραία. Ελένη Μπούντου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ, να σου ευχηθούμε. Να είστε καλά. Καλό καλή βράδυ. Ξεκούραση. Λοιπόν, αυτά από την Ελένη Μπούντου με φουλ γεμάτο ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ, που έχει να κάνει κυρίως με το κομμάτι το μεταγραφικό, παύλα ανανεώσεων, γιατί είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα.
Η παρουσία εδώ της οικογένειας Σαββίδη καταλαβαίνετε ότι φέρνει έτσι συζητήσεις και κουβέντες για αυτό το θέμα. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Είναι μαζί μας η στοίχημαν.gr, σε στοίχημαν καθημερινά μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών με τις καλύτερες αποδόσεις που πληροφορούν στην αγορά. Τη στοίχημαν μπορείτε να έχετε στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας, φυσικά στον υπολογιστή σας, όπου και αν είστε, και βέβαια 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο και το καζίνο της στοίχημαν με πάρα πολλά παιχνίδια και επιλογές. Λοιπόν, τι έγινε, φίλε? Νομίζω να δεις το Τενερίφη Βενέτζια και έπαθα λίγο σοκ. Όχι, κάτω. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα να μας πει εδώ ο Νίκος Παπαδόπουλος τι γίνεται με τα του Άρη, με τη χθεσινή νίκη της Λαμίας και φυσικά το κομμάτι το μεταγραφικό και του ρεπορταζιακού. Λίγο 107,4 μπαλαντέρ. Μπαίνουμε σε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος. Στα μικρόφωνα Βασίλης Καβαδίας, άοκνος εργάτης στη ρύθμιση του ήχου. Μας συντροφεύει και αυτός μέχρι και τις... Το βλέπεις ρε φίλε και λες αυτός 12, είναι άοκνος. Ένας δηλαδή άοκνος εργάτης ρε παιδί μου, έτσι, ένας υπηρέτης κονσόλας θα λέγαμε. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526 μέχρι ως 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρόνο της κινητής τηλεφωνίας. Ο φίλος σου 169 λέει πόσα θέλει, σιγά μην βάλει ρίτερ να λύσει ο ΠΑΟ και το Brexit. Για τον Μπονατίνη. Για τον Μπονατίνη. Ναι, ναι, ναι. Κάπου είδα, γιατί η Ελένη δεν μπήκε σε νούμερα. Ναι. Για... Βασικά, όχι, μπήκε σε νούμερα, είπε. 1 εκατομμύριο ο δανεισμός μέχρι το καλοκαίρι. Ναι. Το καλοκαίρι υποχρεωτική ρήτρα. Εσύ την έχεις ακούσει τη λέξη υποχρεωτική ρήτρα? Κάτσε ρε μεγάλε. Με το ζόρ, δηλαδή, εγώ να πληρώσω. Τα ηλίκη ναι. Υποχρεωτική ρήτρα. Άμα δεν πάρω από τώρα, ναι. Γιατί να δω. Υποχρεωτική ρήτρα 4 εκατομμύρια το καλοκαίρι και πρόσεξε. Ναι. 60-40. Κάτσε ρε άγγελε, δηλαδή. Άμα είναι να κάτσουμε και. Να κάτσουμε να σα δώσουμε και. Πραγματικά. Ωραία. Εντάξει. Okay. Κάπου λίγο. Να κάνουμε κράτη, ας πούμε. Μάλιστα. Άρα πας για άλλον φόρο. Το πας για άλλον φόρο, ρε φίλε, είναι η μία άποψη. Γιατί όπως ξέρεις, μεταγραφική περίοδος αλλάζουν τα πράγματα. Τη μια τώρα είναι έτσι, μετά από λίγο μπορεί να είναι αλλιώς. Έτσι. Αν του πεις, α πούμε, έχεις μπροστά σου τώρα και το βλέπεις. Ναι. Πριν λίγο καιρό φαινόταν ότι είναι πολύ μακριά οι δύο πλευρές. Αλλά τώρα φαίνεται ότι είναι κοντά, κατάλαβες. Οπότε πάντα η μεταγραφική περίοδος και γενικότερα κουβέντα για μεταγραφές, παύλα, ανανεώσεις και όλα αυτά. Αυτά που συζητάμε είναι για τώρα. Το τι θα γίνει αύριο μεθαύριο σε 10 μέρες είναι μια άλλη κουβέντα. Εντάξει. Έχει μια ωραία τάκα πάνω της DNA. Φαβορεί για MVP του φετινού NBA ο Γιάννης κάνει ότι μπορεί μπάσκετ και τον ψηφίσει ο Ψάντη για αθλητή της χρονιάς. Δύσκολα. Καλό. Ο Άρης έχει ρε φίλε φέρνει παίχτες διαρκώς. Έφερε δύο ήδη. Ναι. Και θέλει να φέρει κι άλλους. Μέχρι την Πέμπτη νομίζω θα φέρει έναν ακόμα. Ναι. Ναι. Στόπερ θέλει τώρα. Εντάξει. Εκεί που ήταν προτεραιότητα το δεκάρι και ο στόπερ και με το δεκάρι έκλεισες γιατί ήρθε ο Τόνσο. Καλή μεταγραφή, καλή προσθήκη. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί στον Άρη, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή προσθήκη. Ποιοτικά και βάσει των όσων έχουμε δει από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, πλέον εδώ καιρό ήταν και παραμένει προτεραιότητα το στόπερ. Στον Άρη ήλπιζαν ότι μέχρι χθες θα έκλεινε το θέμα. Δεν έγινε αυτό. Είχαμε πει ότι αν μέχρι χθες ο Άρης δεν είχε κάποια οριστική εξέλιξη με τον Ρος, θα προχωρήσει σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό κάνει. Και αν όχι αύριο, μέχρι την Πέμπτη είναι στόχος των ανθρώπων της ομάδας να κλείσουν και με το κεντρικό αμυντικό. Γιατί έχεις μόνο το Δελιζής και το Βέλεθ. Και εκεί πέρα καίγεσαι. Όπως πλέον μετά τον τραυματισμό του Γκάμα, καίγεσαι και για να παίχεται ακόμα μπροστά στην επίθεση. Προβάδισμα δίνω στο φορ. Μάλλον εκεί θα κινηθεί ο Άρης, την απόκτηση ενός striker και όχι τόσο ενός πλάγιου μεσοπαιδευτικού, ενός extreme. Mm-hmm. Δηλαδή να πάρει ένα φόρ και να πάει ότι την κινεί στα άκρα. Εκεί αυτός είναι ο προσανατολισμός των ανθρώπων της ομάδας. Μια υπόθεση που νομίζω δύσκολο να κλείσει αυτή την εβδομάδα. Θα γίνει μια προσπάθεια στον Άρη μπάς και τα καταφέρουν μέχρι την επόμενη. Πιάστηκαν και αυτοί λίγο έτσι ξαπίνεις. Γιατί? Γιατί ρε φίλε δεν υπολόγιζε ότι ο Γκάμα θα πάθει χιαστούς με τη Λαμία. Αυτό έχεις δίκιο, ναι. Και θα μείνει 6 μήνες εκτός και θα χάσει τη χρονιά. Γκάμα, τώρα, ο Γκάμα φυλάκια, εντάξει, τι να κάνουμε. Αφού αυτός ο Βολιβιανός, να πούμε, της Λαμίας, ο Μπεχαράνο, δύο φορές του την έσκασε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Και έτσι αναγκαστικά πας και για να παίχτε εκεί πέρα, δεν το υπολογίζει αυτό. Ενώ η εισήγηση του Παντελίδη ήταν ότι εγώ δεν θέλω φορ. Θα πάρουμε ένα δεκάρι και θα πάμε την κοινή μπροστά. Okay. Τώρα αλλάζει το σκηνικό. Συν και μια κίνηση που ενδεχομένως να γίνει για τα half. Σαν σκέψη υπάρχει, θα φανεί τώρα το αν θα γίνει ή όχι. Δεν παίρνω κιόρκο πλέον ότι θα αποκτηθεί δεξί back.
Εντάξει, το Αλφόνσο καθυστερεί πολύ. Αν έρθει δανεικός μέχρι. Κωνσταντίνης, ρε φίλε, τι δεν ξέρω. Αν εκπληκτικός χθες. Έμα τώρα. Λοιπόν, αν έρθει καλός, αν δεν έρθει, εγώ δεν αποκλείω προσωπικά να σου πω δική μου αίσθηση, ο Άρης να μην πάει τελικά και δεξιά και να συνεχίσει με τον Κωνσταντίνη και τον Τζανακάκη μέχρι το τέλος σεζόν. Λοιπόν, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο ο Άρης να κινηθεί από τώρα, εν ώψη καλοκαιριού, για παίχτη όσον αφορά την άμυνα. Και να πει ότι θα προχωρήσω με αυτούς τους δύο το καλοκαίρι και μετά βλέπω τι θα κάνω. Αυτό όσον αφορά το μεταγραφικό, mm-hmm. συνοπτικά έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το αναπτύξουμε κι άλλο. Θα περιμένουμε να δούμε σε αυτή την φάση τουλάχιστον τον Κόρχουτ και τον Τόνσο. Και οι δύο νομίζω θα είναι στην αποστολή για το μάτι της Κυριακής. Ο Κόρχουτ έκανε και προπόνηση σήμερα, ο Τόνσο όχι. Νομίζω από αύριο θα μπει κι αυτός. Αν και ο Παντελίδης αρκετά κοφτά και ξεκάθαρα είπε χθες ότι είναι έτοιμος. Άρα εγώ δεν αποκλείω πλέον έτσι όπως είναι τα πράγματα και με τις απουσίες που υπάρχουν τον Τόνσο να το δούμε και δεκάδα την Κυριακή. Κόντρα στη Λάρισα και δεν είναι και παράλογο, νομίζω απόλυτα λογικό είναι. Λάρισα άρεσε αυτό. Ναι, Λάρισα άρεσε. Συνέλεσε. Ένα δύσκολο μάτς, προγραμματισμένη Λάρισα και είναι μπαργκάν μπροστά πάνω να βγάλει μεταγραφή με αυτά που κάνει. Λάρισα τι έκανε αυτή την εβδομάδα. Και έρχεται στη Γαμιδέα από όλα Σμύρνη. Δεν είναι κακή η Λάρισα, γενικά. Έχει βρει ένα προπονητή που έχει λίγο κάτι σκαμπανεβάσματα, αλλά γενικά δεν είναι κακή. Έχει βρει ένα προπονητή που να τον κρατάει ο Κούλιας. Ναι. Έχει αυτό το Ντέλετιτς, έχει τον. Έχει ποιότητα μπροστά, κάτι Ιτς Μίτς από εδώ από εκεί που παίζουν. Όχι, δεν είναι κακή ομάδα. Έχει τον καλό τερματοφύλακα τον Κρίστινσον. Ναι. Κρίστινσον, κοίτα λίγο. Μάλιστα. Δικό του. Λοιπόν. Και εσύ κάτσε εδώ. Είναι μια καλή ομάδα, είναι δύσκολο μάτς. Εντάξει, εγώ το λέγαμε και το απόγευμα με τον Χρήστο εδώ στην εκπομπή. Παιδιά, μην περιμένετε την Κυριακή να δείτε έναν αλλαγμένο Άρη. Έτσι ξαφνικά επειδή μπήκαν οι δύο παίχτες. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα πάνω κάτω την διακόνη θα παρουσιάσει. Το θέμα είναι να το πάει στη σκοπιμότητα, να το πάει και λίγο στην πονηριά, την ποδοσφαιρική. Όχι, ρε φίλε, είναι αυτό που και λέγαμε, να πάρει το μάτς με 0-1. Είναι αυτό που λέγαμε και έξω. Εγώ χθες το παιχνίδι το είδα κανένα μισάωρο. Ο Άρης δεν βλέπω τον. Εντάξει. Όντως, ο Άρης δεν ήταν καλός. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ωραία. Και ο κόσμος αποδοκίμασε. Έτσι. Απλά είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο τα καταλαβαίνει ο κόσμος ή αν τα θεωρεί δικαιολογίες. Άκουσε με λίγο. Εγώ θεωρώ, επειδή χθες υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες και στη διάρκεια του αγώνα, άντε αυτές εγώ να τις θεωρήσω φυσιολογικές. Και υπήρξαν και μετά το τέλος του αγώνα. Που ενώ η ομάδα έχει κερδίσει, έχουμε πει όλα ένα τεράστιο ουφ. Λοιπόν, υπήρξαν και μετά το τέλος του αγώνα. Εγώ το συνδέω και μετά όσα προηγήθηκαν. Δηλαδή, την ήττα από τον Πανετολικό, τον αποκλεισμό στο κύπελλο από τον Εργοτέλη. Θεωρώ ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα αποτελέσματα, δεν θα υπήρχε αυτό το κλίμα χθες του Βικελίδης. Με τις αποδοκιμασίες. Ναι, θα υπήρχε μια απογοήτευση, ναι, ok, αλλά μέχρι εκεί. Δεν διαφωνούμε. Σε αυτό. Απλά πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει κάτι. Τα σημείωσα και σήμερα. Στο blog μου, στο Λαμπάου Τάρις. Μπείτε να διαβάσετε, μην τα πείτε. Μπείτε να διαβάσετε. Με πείτε τίποτα. Α τα πούνε. Λοιπόν. Ναι, η ομάδα ήταν κακή. Ήταν κάκιστη. Είναι αυτό που έγραψε ότι ο Άρης ήταν. Ξέχασε να αλλάξει χρονιά. Έμεινε το 2018. Βάση εικόνας. Αλλά προσέξτε λίγο. Τι γίνεται. Μιλάμε για μια ομάδα. Ο μου έχει πει όταν μια πρόταση μέσα έχει αλλά. Ναι. Ό,τι λέγεται πριν το αλλά δεν υπάρχει. Λοιπόν, ναι. Ρε, κακή ήταν η ομάδα. Εντάξει, δεν βλεπότανε. Αλλά. Στο δημιουργικό κομμάτι. Υπάρχουν όμως κάποια. Δεν θα πω δικαιολογίες. Διαπιστώσεις και ελαφρυντικά θα τα χαρακτηρίσω. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για μια ομάδα η οποία δεν έχει νέα πρόσωπα. Δηλαδή είναι ο ίδιος Άρης που βλέπαμε και το 2018. Μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους. Okay. Είναι μια ομάδα η οποία περίμενε ο Παντελίδης σαν βάλσαμο τη διακοπή του πρωταθλήματος για να δουλέψει λίγο, να έχει το χρόνο ο άνθρωπος. Εντάξει. Αλλά του είχε κάτσει ο καιρός. Έτσι όπως ήρθε, κάποιες μέρες οι παίχτες δεν έκαναν καν προπόνηση, άλλες πήγανε στο πλαστικό. Αυτό τώρα το ακούει ο άλλος και λένε δικαιολογία. Ναι, okay. Το θέμα όμως είναι το εξής, παιδιά. Έτσι. Και το λέω εγώ που δεν ασχολούμαι με τροποτάζ του Άρη. Πέντε μέρες είχαν άδεια για τα Χριστούγεννα. Όταν ο παίχτης έχει άδεια, έτσι. Και ένα διάστημα διακοπής, όπως καταλαβαίνετε, εσείς στη δουλειά σου όταν πάτε και επιστρέφετε από μία άδεια, έχετε ένα διάστημα προσαρμογής. Άλλος μπορεί να έχει μία ώρα, άλλος μπορεί να έχει μία μέρα, άλλος μπορεί να έχει δύο μέρες. Έτσι, για να βρει τους ρυθμούς του. Ο παίχτης, για τον παίχτης γίνεται ανάλογο. Όταν λοιπόν γυρνάει από πέντε μέρες άδεια, στον ΠΑΟΚ είχαν 12. Στον ΠΑΟΚ είχαν 12. Και πήγε στην Παναχαϊκή, τρεις αλλού και δύο χορεύουν. Γιατί εκτός από ότι είχε 12 μέρες άδεια, δεν μπόρεσε να κάνει προπόνηση. Γιατί τις προηγούμενες μέρες, μην ξεχνάτε τι γινόταν με τον καιρό και με τα χιόνια. Και εσύ θα μου πείτε ότι ναι, okay, τα χιόνια ήταν μια-δυο μέρες. Okay, ήταν μια-δυο μέρες. Αλλά οι προπονήσεις μετά δεν γίνονται στην ίδια ένταση που θα γίνονταν με κανονικό καιρό. Άρα, όταν έχουν προηγηθεί, τρεις εβδομάδες αγωνιστικές απραξίες. Τρεις. Ένας μήνας σχεδόν. Ναι. Έτσι. Συν το γεγονός ότι έχεις κάνει καμιά 4-5 κανονικές προπονήσεις,
Πώς να είναι η. Για αυτή που δεν έχει καμία τρομερή ποιότητα, έτσι, δεν είναι να πει ότι έχει τρεις παιχταράδες του εκατομμυρίου για να κάνουν τη διαφορά. Έτσι, με την ποιότητά του. Η εικόνα πάνω κάτω αυτή είναι. Και το γεγονός ότι ο Άρης κέρδισε χθες είναι επιτυχία. Είναι. Με τα δεδομένα αυτά του αγώνα. Κάπως τώρα με ακούμε, λέει, τι μας λέει, μωρέ. Εγώ έτσι πιστεύω. Είναι επιτυχία με τα δεδομένα του αγώνα. Όσοι ακούγατε τις εκπομπές του από τις απογευματινές Πέμπτη Παρασκευή, τα λέγαμε με τον Χρυσάνο. Δεν είναι εύκολο το μάτι Δευτέρας. Ο Άρης δεν πατάει καλά όπως τον αφήσαμε το 18. Η Λαμία είναι άλλη ομάδα με το χαφ. Μπορεί να μην κερδίζει, αλλά είναι δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Και το έχει δείξει στα τελευταία παιχνίδια. Δεν θα ήταν εύκολο μάτι για τον Άρη, δεδομένο των συνθηκών. Και ένα ακόμα. Ο Άρης χθες έχει μπει να παίξει με δύο παιδιά και σε ένα που μπήκε μετά μέσα τον Παυλίδη. Οι άλλοι δύο είναι ο Ντζόγλου και ο Βαλεγάνος, που εδώ καιρό έχουν ενημερωθεί ότι δεν υπολογίζονται. Ναι, είναι στην ομάδα ακόμα. Εντάξει. Ναι, πληρώνονται κανονικά. Ναι, αλλά οι δύο από τους τρεις για ένα διάστημα κάνουν και προπονήσεις μόνοι τους. Έκανε η ομάδα όλη προπόνηση. Έτσι. Και αυτοί κάνανε τρέξιμο. Και μπήκαν και αυτά τα παιδιά και προς τιμή τους και όλα στάθηκαν σε όποιες περιστάσεις. Εντάξει. Ο Ιντζόγλου έπαιξε δεύτερο παιχνίδι πρωταθλήματος, πρώτο βασικός και έτρεξε περισσότερο από όλους. Mm-hmm. Βάσει των στατιστικών στο χθεσινό μάτς. Κοίτα, είναι πέθατο. Τι να του πω εγώ τώρα αυτού του παιδιού. Εντάξει. Συν ότι, γιατί λέμε για τον Παντελίδη, λένε πολύ για τον Παντελίδη, που εδώ έχουμε πει και αρνητικά τα οποία έχει κάνει και τα έχουμε καταγράψει. Έχει βγάλει τρομερά τραγούδια. Ναι. Το Σάβα, όχι τον Παντελίδη. Okay. Λοιπόν, έχουμε πει και τα αρνητικά του, όπως ο Μάς με τον Ατρόμητο με τον Ρωτέλη. Θα πούμε όμως και τα ελαφρυντικά τα οποία έχει αυτός. Στο 13 χθες χάνει τον Γκάμα. Αλλάζει πάλι όλο το πλάνο. Με τον Ερκοτέλη στο κύπελο στο 40 χάνει τον Βέλε. Και εκτός από αυτό. Με τον Πανετολικό, περίμενε. Με τον Πανετολικό, ο Σιώπης σηκώνεται στο πρώτο δοκάρι και μπάλα παίρνει και μπαίνει γκολ. Με τον Παναθηναϊκό, ο Σιώπης πάει και κάνει ένα ψυχολόγιο το πέναλτι. Που δεν ήταν βέβαια, αλλά έκανε μια ψυχολόγια και την ενέργεια σε εκείνο το χρονικό σημείο. Ήτανε. Δεν ήταν. Λοιπόν. Το έδωσε. Ε? Το έδωσε. Εντάξει, τι σημαίνει. Ναι, ήταν. Okay. Λοιπόν, σε κάθε μάτσα, αν προσέξετε στον Άρη, κάθεται και μια κέντα. Σου έχω πει είναι γκινιόλος ο άνθρωπος, το έχω ξαναπεί, είναι γκαντέμις. Είναι γκαντέμις ο άνθρωπος. Δεν είναι γκαντέμις. Έχει γκαντεμιά από πάνω. Κάποιος στον κύκλο του, γύρω-γύρω, κάποιος από τον κύκλο του είναι γκαντέμις πολύ. Τον έχει πολύ κακό. Έχει σύννεφο μαύρο από πάνω. Δεν του κάθεται. Είναι γκαντέμις. Δεν του κάθεται. Και βάφει και τα μαλλιά του. Αυτό είναι το κακό. Αυτά τα δυο μαζί είναι πολύ κακό συνδυασμό. Γεια στα βάφη και φούξια. Δεν με νοιάζει τώρα. Για μοντέλο τον πήρα. Για προπονητή τον πήρα. Και επίσης αυτά που λέμε τον άστρο που κάνω εγώ. Έτσι. Δεν είναι ότι ο Παντελίδης είναι ρε φίλε και στον Άρη κανένα 3-4 χρόνια. Ένα μήνα είναι ο άνθρωπος. Δύο σχεδόν, οκ. Okay, ναι, 1,5. Okay, και παρέλαβε μια κατάσταση την οποία προσπαθεί να διορθώσει. Με παίχτης ο οποίος δεν επέλεξε αυτό. Αυτό το λάθος, ακόμα μαθαίνει. Δεν επέλεξε αυτό. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει. Συν ότι. Τι να πω, πήγα και με έκοψες. Προσπαθεί να φτιάξει το κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Μόλις ανέβασε ο Άρης ένταση στις προπονήσεις, κατευθείαν βγήκαν τραυματισμοί. Τι να κάνουμε. Έγινε και αυτό. Μορφή για τον προηγούμενο προπονητή αυτή. Είναι ξεκάθαρα, ρε φίλε. Φυσικά και είναι. Γιατί ακόμα υπάρχουν οι αερολάγνοι. Εντάξει. Ναι. Που εγώ σου λέω, καλός προπονητής κάποια πράγματα. Οκ, okay, ναι. Ο παππούς. Ο παππούς. Δούμε τον παππού. Τέλειωνε. Φύγε τώρα εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, εντάξει. Αλλά έχει και θετικά, έχει και αρνητικά. Το ότι η ομάδα έχει πρόβλημα στη φυσική κατάσταση είναι θέμα του Ερέρα. Ναι. Τέλος πάντων. Και εγώ τον Παντελή θα τον δω τώρα που θα έρθουν και είναι οι ποδοσφαιριστές. Σίγουρα κρίνεται και αυτή εγώ τη στιγμή νομίζω που μιλάμε. Αν, και αν αυτοί που. Γιατί ο Παντελίδης χρεώνεται και αυτός έχει ευθύνη για τον αποκλεισμό στο κύπελο. Έχει ευθύνη για την εικόνα που εμφανίζει η ομάδα χθες που είδε έναν Άρη ο οποίος δεν έχει πλάνο. Ή είχε πλάνο και δεν μπορούσε να το εφαρμόσει πάλι και έκανε κάτι 30-40 μπαλιές. Αλλά έχει και αυτός πράγματα στα οποία πάνω μπορεί να πατήσει και να επιχειρηματολογήσει και να σου πει: ρε Παπαδόπουλε, εγώ στο 13 τον Γκάμα. Εγώ δεν έχω τόσες επιλογές αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Mm-hmm. Πάω με αυτά τα δεδομένα και προχωράω. Τι να κάνουμε. Δεν είχα καινούριους παίχτες να δουλέψω στη διακοπή. Ναι, και αυτό ήθελα να πω πριν. Ότι αυτοί οι δύο που έχουν έρθει μέχρι τώρα, δεν ξέρω πώς θα έρθουν μέχρι την Κυριακή, ας πούμε, πότε παίζει με τη Λάρισα. Οι δύο. Εντάξει, ο Ούγκρος παίζει σε μια θέση τέτοια που. Οκ, okay, δεν μπορεί να κάνει και μια τρελή διαφορά. Ο Τόνσο μπορεί να σου αλλάξει πράγματα που έχει πει. Επειδή είναι έτοιμος και επειδή έχει και γνώση για το ελληνικό ποτάσμα κουλουπού. Νομίζω ότι ειδικά στην αρχή θα φανεί το κάτι παραπάνω μπορεί να δώσει. Στην αρχή τουλάχιστον, έτσι. Μετά θα διαβάσει και ο αντίπαλος. Ναι. Okay. Αλλά στην αρχή τουλάχιστον νομίζω θα βοηθήσει αρκετά. Και έχει και ζώρικα παιχνίδια ο Άρης, έτσι. Γιατί έχει να παίξει Ξάνθη. Έχει τώρα τη Λάρισα. Την επόμενη εβδομάδα πάει στο Λεβαδιακό μέσα. Mm-hmm. Και μετά από τρεις μέρες πάει στην Ξάνθη να παίξει στα Πηγάδια. Ναι. Και να επιστρέψει αρχές Φλεβάρι στο Βικελίδης που παίζει με τον Μπαζιάν. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το νόημα και η ουσία είναι ότι εντάξει, κριτική θα κάνουμε όπως έχουμε κάνει κριτική και στον Παντελίδη, θα κάνουμε κριτική και στον Διαμαντόπουλο.
τον Κωνσταντίνο και τον Δημήτρη. Θα κάνουμε κριτική στους παίχτες, εννοείται. Αλλά όλα μέσα σε λογικά πλαίσια και χωρίς να ξεφεύγουμε. Γιατί στις δύσκολες καταστάσεις ούτε πανικό θέλει ούτε αφορισμούς. Όσο δύσκολο και είναι, θέλει ψυχραιμία. Γιατί αν μπούμε πάλι σε αυτή τη διαδικασία να ισοπεδώνουμε τα πάντα, όσο κακή και αν είναι η κατάσταση ή όσο κακή και αν είναι η εικόνα της ομάδας, δεν θα βγάλει σε τίποτα. Το κακό κλίμα και η αρνητικότητα δεν βοηθάει την ομάδα. Τώρα θα μου πεις, θα βγει κάποιος και θα μου πει να βρεθούν τα αποτελέσματα και να αλλάξει το κλίμα. Ναι, πρέπει να βοηθήσουμε όμως και εμείς λίγο, να το δούμε λίγο αλλιώς. Ο Άρης αυτή τη στιγμή, μιλάμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε αναφέρει, είναι στον ένα βαθμό από την πέμπτη θέση. Δηλαδή, που να ήταν και καλύτερα η ομάδα, τι θα είχαν, τρίτη θα ήταν. Ναι. Αν έπαιρνε και όλα τα άλλα τα παιχνίδια. Ή όλα τα άλλα, κάποια από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Είναι στον πόντο από την πέμπτη θέση και τον Παναθηναϊκό που δεν βγαίνει Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έστω και έτσι. Να έρθουν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και θα δούμε. Αν πάλι παρουσιάζει η ομάδα αυτό το χάλι, εντάξει, τότε να πάει ο Καρυπίδης στον Παντελίδη και να του πει ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορείς ούτε Παντελή... έτσι να τη στρώσει την ομάδα. Φύγε. Δεν ταιριάζει, σου λέω. Ευχαριστούμε πολύ. Το λέω, τελειώσαμε. Να είσαι καλά. Ναι. Εντάξει. Αυτό. Okay. Τα κρατάμε αυτά που πες, Νίκο Παπαδόπουλε. Ναι, τα σκέτα. Τα εξήγησε ωραία. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Έτσι. Γιατί γενικά είναι λίγο περίεργη η φάση στον Άρη. Ξεστή, νομίζω ότι εκείνα τα παιχνίδια στην αρχή, που και καλά έπαιξε και τα πήρε, με τη Λαμία, με το Λεβαδιακό, εκείνο το μάτι Τούμπα του Κυπέλου, νομίζω ότι λίγο ανέβασαν παραπάνω τον πύχη από τον πραγματικό ύψος που πρέπει να είναι για τον Άρη. Έτσι νομίζω εγώ. Όχι από σένα, όχι εσύ που είσαι γύρω από την ομάδα, στον κόσμο. Κατάλαβε ότι ο κόσμος ήταν. Ήταν δύο χρόνια στη Γάμα Εθνική, στη Β' Εθνική. Γι' αυτά θέλει, ρε φίλε, περιμένει την τρίχα να την κάνει τριχιά. Έτσι δεν είναι. Θέλω να σου πω το λάθος το οποίο. Έτσι μου φαίνεται μένα. Ξέρεις τι, θα σου πω το λάθος που έκανα. Δεν λέω ότι έχει κακή ομάδα. Όχι, δεν είναι κακή ομάδα, ρε φίλε. Απλά είναι εκεί. Αυτό είναι εκεί. 4, 5, 6, ανάλογα το. Παρασύρθηκε ο κόσμος σε ένα βαθμό που παρασυρθήκαμε κι εμείς. Και εγώ έπεσα σε αυτήν την παγίδα. Εντάξει, μετά από 4 χρόνια που δεν βλέπαμε τίποτα, είδαμε τα στοιχειώδη και τα αυτονόητα. Και αυτό μας φάνηκε ίσως και κάτι πολύ και θεωρήσαμε ότι μπορεί να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Δεν έχει σημασία το τι θέλουμε. Και εγώ θέλω τον Άρη αυτή τη στιγμή να είναι πρώτος βαθμολογία και με 10 βαθμούς το δεύτερο. Γίνεται. Το θέμα είναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, πού τα πνίγει ο Παπαδόπουλος, να πούμε, στην Τρίπολη. Το θέμα είναι το εξής. Μπορώ. Δεν μπορώ. Το θέμα είναι και τι μπορείς να κάνεις. Δεν είναι μόνο το τι θέλουμε. Όλοι θέλουμε την ομάδα μας. Και ο Αριανός, ο Παοξής και ο Ηρακλειδέας, τι θέλει κορυφή, τι θέλει Champions League, τι θέλει πυρωτικά. Ναι, μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε, όχι τι θέλουμε. Εντάξει. Και λέμε τώρα, ας πούμε, να γίνουν μεταγραφές. Θα γίνουν μεταγραφές. Αλλά πρέπει να γίνουν και μεταγραφές μέσα σε λογικά οικονομικά πλαίσια. Τι θέλουμε δηλαδή, να γίνουν τα ανοίγματα του παρελθόντος και να φτάσουμε ξανά σε γενικές συνελεύσεις του Βικελίδης, κάτι βράδια καλοκαιρινά. Και να αποφασίζουμε πού θα παίξει η ομάδα. Δεν το θέλουμε αυτό. Μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Δεν ξεφύγουμε. Σε επικίνδυνο σημείο. Θα ξεφύγεις αναγκαστικά τώρα φέτος έτσι όπως ήρθε η κατάσταση. Λίγο όμως. Και σε διαχειρίσιμο επίπεδο. Αλλά μην το παρακάνουμε. Και λέμε, α, φέρε επιθετικό. Α, φέρε εξτρέμ. Δεν είναι football manager να παίζουμε έτσι. Εντάξει. Και ο Άρης έχει καθυστερήσει αυτή τη στιγμή στο μεταγραφικό. Σίγουρα ναι. Αλλά υπάρχει ένας λόγος που έχει καθυστερήσει ο Άρης και δεν έχει φέρει νωρίτερα παίχτες. Είχε εντοπίσει κάποιους παίχτες, έχει λοκάρει στους πρώτους στόχους, στις πρώτες επιλογές του. Αυτές προσπαθεί έχει να κλειδώσει δηλαδή, ναι. Όσο το καταλαβαίνει, το λοκάρει. Ωραία. Σε αυτές είχε επικεντρωθεί. Και ο Τόνσο ήταν μια τέτοια. Ο Κόρχουτ ήταν μια δεύτερη. Εντάξει. Και στην τελική να σας παραθέσω και. Να κάνουμε ένα παραλληλισμό λοιπόν αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ τι έχει κάνει με τα γραφικά. Τίποτα. Ωραία. Η ΑΕΚ τι έχει κάνει με τα γραφικά. Η ΑΕΚ διάβαζε σήμερα ένα μαύρο που θέλει. Έχει φέρει τον Κρίστισιτς. Κράτησε και τον Μπακασέτα. Ωραία. Λοιπόν, οι υπόλοιπες ομάδες Super League τι έχουν κάνει με τα γραφικά. Τώρα θα μπει, δεν μοιάζει, κάνουν άλλοι, αλλά δεν τι κάνουν και κάποιοι που είναι πάνω από σένα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Έχουν φτάσει μέσα Γενάρη στον ΠΑΟΚ και δεν έχουν ανανεώσει άνθρωπο και δεν έχουν φέρει παίχτη. 31 Ιανουαρίου. Γιατί. Θα φύγει και προσέξτε. Και ο ΠΑΟΚ έχει και τον Μπακίρι για να κάνει κινήσεις από τον Νοέμβρη κιόλας, άμα θέλει. Όχι τώρα το Γενάρη, έχει από τον Νοέμβρη. Δεν χρειάζεται βιασύνη στην κοπαδά. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, έχει κλείσει από τον Νοέμβρη το Μασούρα. Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω. Φίλε. Αυτό, ναι. Λοιπόν. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Καταλάβατε. Δεν είναι ο Καρυπίδης ο άνθρωπος που έχει τα 60-70 εκατομμύρια για να πάει από τον Οκτώβριο Νοέμβρη να πει θα πάρω τρεις παίχτες και α δούμε τα γίνει το Γενάρη. Ναι. Εντάξει. Έχουν γίνει λάθη. Η ομάδα δεν ικανοποιεί κανέναν, ναι.
αλλά να γίνεται κριτική μέσα σε λογικά πλαίσια. Δεν χρειάζεται να ξεφεύγουμε, δεν χρειάζεται να φορίζουμε. Το ταμείο πάντα γίνεται στο τέλος, παιδιά. Και αν κάνουμε κάθε μάχη ξεχωριστά και τέλος θα κάνουμε ταμείο. Δεν έχουν βγει τυχαία. Και αν φτάσει το φινάλε της χρονιάς, τον Μάιο, Απρίλιο, οπότε τελειώνει. Και ο Άρης τύπα ξύλο δεν έχει βγει Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Παντελίδη, ευχαριστώ κύριε Διαμαντόπουλε. Να είστε καλά, πάμε θα εμπιστευτώ άλλους, πάμε στον επόμενο. Αν έχει βγει Ευρώπη, μένουμε εδώ, προχωράμε μαζί. Έτσι είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Τα είπε πολύ ο Νίκος Παδόπουλος. Δεν ήταν απλή ενημέρωση αυτή, κύριε Πορτάζ, ήταν και θέση. Διαφωνείς σε αυτά που λέω? Όχι καθόλου. Όχι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Συστοίχημαν οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών από όλα τα πρωταθλήματα του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του τένις με Αυστραλιανό Open Νίκο Παδόπουλο αυτόν τον καιρό. Να παίζει πολύ. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο το τελευταίο μισάωρο να πιάσουμε και το καυτό θέμα το σημερινό που έχει ρίξει το ελληνικό ίντερνετ και έχει να κάνει με τον Όγνιεν Βράνιες. Λοιπόν, αφήνουμε το χαλί τώρα γιατί μπαίνουμε στην αισθησιακή ζώνη του Λίμπερο 107,4. Έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αν είμαστε τηλεόραση, θα έχει μπει πάνω το σηματάκι το κόκκινο με το Χ. Γιατί αν έχετε παιδιά που μακραίνετε τον ραδιοφωνικού δέκτη. Να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο σήμερα πραγματικά έγινε viral στο ελληνικό ίντερνετ. Και το βράδυ, όχι μόνο. Από χθες το βράδυ, αργά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό Βασίλη, αν μπορείς, φτιάξε λίγο σωστά την ηχητική υπόκρουση. Ξεκινώντας να συζητάμε αυτό το ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με έναν. Έτσι, μπράβο. Κάτσε να ακούσουμε λίγο. Λοιπόν, το όλο μας θέμα, Νίκο Παπαδόπουλε και φίλοι ακροατές, είναι ότι σήμερα όσοι έχετε κάποιο social media, έτσι. Είτε αυτό είναι Facebook, είτε αυτό είναι Twitter, είτε αυτό είναι Instagram, είτε κάποιο mail, υποθέτω, γιατί λογικά και εκεί θα κυκλοφορεί. Αλήθεια, θα βλέπετε παντού τον Όγνιεν Βράνιες και μαζί με τον Όγνιεν Βράνιες, έτσι, θα βλέπετε δύο εικόνες. Η μία θα είναι να κλαίει, έτσι, με φωτογραφία πολύ από το άσχημο, κινητό του. Πολύ άσχημο, Και άλλη κανένας είναι... άνθρωπος δεν ρωτάει να κλαίει, Νίκο Παπαδόπουλο. Το μόριό του. Και η άλλη είναι με τον Όγνιεν Βράνιες να απαθανατίζει τον εαυτό του. Ναι. Έτσι, τραβώντας με το κινητό το καθρέφτη. Ναι. Χωρίς να φοράει κάτι. Ναι. Έτσι. Να δώσουμε και το χαρακτηρισμό της συγκεκριμένης φωτογραφίας, λες ή όχι. Τι εννοείς? Πώς ονομάζεται στα social media η συγκεκριμένη φωτογραφία. Δεν είναι αυτή η ακριβώς. Ναι, αλλά είναι εν μέρη. Okay. Ναι. Είναι. Δεν προδείχνουμε τώρα γιατί δεν γίνεται. Okay. Λοιπόν, όλο αυτό το σκηνικό έγινε γνωστό γιατί μία τύπησα. Να διαβάσω το story. Ναι, διάβασα το story, σε παρακαλώ, γιατί εγώ λίγο δεν το ξέρω από την αρχή το story. Λοιπόν, ο πρώην παίχτης της ΑΕΚ, Όγνιεν Βράνιες, φέρεται να μπλέκεται σε σκάνδαλο αφού μου έτσι Βοσνία τονίζουν πως έχει σχέση με τη γυναίκα του Σέρβου ποδοσφαιριστή, όπου Σέρβος ποδοσφαιριστής θα βάλει τον Τόσιτς της ΑΕΚ. Τον Ντούσκο Τόσιτς, λοιπόν. Ο οποίος αγωνίζει στην Τουρκία, δεν είναι στην ΑΕΚ τώρα. Έχει φύγει ο Τόσιτς από την ΑΕΚ. Δεν είναι ο Τόσιτς, εκείνος ΑΕΚ είναι Τσόσιτς. Α, εγώ νομίζω ότι ήταν αυτό. Αυτό τι λέει για την ΑΕΚ. Ειδικότερα λέει ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ, ο Βράνιες, φέρεται να έχει σχέση με τη γυναίκα του Σέρβου αμυντικού Ντούσκο Τόσιτς, ο οποίος αγωνίζει στην Τουρκία. Okay, φάλο δικό μου. Πάμε παρακάτω. Γιατί τον πέρασε με έναν της ΑΕΚ. Εκείνος είναι Τσόσιτς. Ο τελευταίος έμαθε για τη φημολογούμενη σχέση με τη σύζυγό του, Γέλενα, και το θέμα πήρε διαστάσεις στον τύπο. Ο Βράνιες ανέβασε post που εξηγούσε πως όλο αυτό είναι ένα θέμα του τύπου. Αλλά ένα βίντεο της Γέλενα με τον 29χρονο αμυντικό τα μπερδεύει όλα. Αγαπητοί εκπρόσωποι των media. Το βίντεο το έχει ανεβάσει ο Βράνιες. Ναι. Λοιπόν, λέει ο Βράνιες τώρα, αφήστε με να αναφέρω κάποια πράγματα για το ότι φέρεται να δέχθηκα απειλές τόσο εγώ όσο και η οικογένεια της κυρίας Καρλέουσα. Αφού δεν μπορούν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους, σημαίνει πως να πω την αλήθεια. Η Γέλενα και εγώ γνωριστήκαμε στο Instagram 2 χρόνια πριν. Λοιπόν, και έκτοτε άρχισαν όλα. Γι' αυτό το διάστημα βιώσαμε όλες τις εμπειρίες από ταξίδια, επισκέψεις στην Αθήνα και σε άλλα μέρη, αλλά και στο σπίτι της ακόμα. Υπόθηκαν και έγιναν κάποια πράγματα. Όχι τόσο ωραία. Η Γελένα είναι μια ισχυρή γυναίκα με ουσία, μάλιστα. Τώρα όμως η Γελένα προσεύχεται και κλαίει και μέσα τους φίλους, τα αρνείται όλα. Είναι χαρακτηριστικό μιας γυναίκας αυτό. Οπα. Λοιπόν, προσωπικά δεν είμαι κακός άνθρωπος ή ψυχοπαθής όπως θέλουν να με παρουσιάζουν και είμαι έτοιμος να το αποδείξω. Για ό,τι λένε, έχω αποδείξεις. Δεν οδήγησα κανένα πουθενά ότι εκβίασα καταστάσεις. Ό,τι έγινε, έγινε με αμοιβαία κατανόηση και επιθυμία. Ας αναζητήσουν λοιπόν ένοχους αλλού. Λυπάμαι για την οικογένειά μου που το πέρασε όλο αυτό. Είναι ο μόνος τρόπος να πω την αλήθεια. Έχω αποδείξεις για όλα. Έγραψε μεταξύ άλλων στο Instagram ο Βράνιες. Το ποστάρισμά του λέει μετά το κατέβασε. Τονίζει ο Βράνιες τον τύπο της Σερβίας ότι επιτίθεται, λέγοντας πως προσπάθησε να την πείσει να διαλύσει την οικογένειά της. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βράνιες με τον Τόσιτς υπήρξαν συμπαίκτες στον Ερυθρό Αστέρα σεζόν 10-11. Πριν πολλά χρόνια δηλαδή. Και πάμε τώρα στην συνέχεια. Η Δις Καρλέουσα, η Γελένα Καρλέουσα, δεν το άφησε αυτό αναπάντητο. Και ήρθε τώρα η Ρελάνς.
της Γελένα, η οποία ήταν κόλαφος, η γνωστή τραγουδίστρια της Βοσνίας, είναι και τραγουδιάρα. Ξεφτύλισε το Βράνιες με συνεχόμενα αποσταρίσματα στο Facebook. Από γυμνές φωτογραφίες του Βράνιες που τις έστελνε, μέχρι και φωτογραφίες που ο Βόσνιος αμυντικός έκλαιγε. Μέσα σε όλα αυτά έγραψε και ένα μήνυμα στο οποίο μεταξύ άλλων ζητάει από τον Βράνιες να αυτοκτονήσει. Λοιπόν, και γράφει «Μικρό σκουλίκι». Ξεκινάει πολύ δυνατά. «Δεν πρόκειται να παίξει ποδόσφαιρο πια, ούτε σε ομάδα ούτε στην εθνική. Στη Βοσνία ξέρουν ότι είσαι ανόητος, εννοείται, και όλοι σε περιφρονούν γιατί είσαι ένα ρατσιστικό σκου. Το σκά μάλλον εννοεί. Λοιπόν, το άρρωστο σκουλίκι μπορεί να βγάλει φωτογραφίες και βίντεο με ό,τι του έρχεται στο μυαλό. Μπορείς να έχεις ένα βίντεο με εμένα να κάθομαι με το γυμνό λοκό μου πάνω σου. Δεν μπορείς να βάλεις σε κίνδυνο το γάμο ή την οικογένειά μου. Αυτό ήθελες. Λυπάμαι τη γυναίκα σου, σκουλίκι. Τρίτη φορά. Και το παιδί σου. Αλλά όπως πληγώνεις την οικογένειά μου, έτσι τώρα όλο το κακό θα επιστρέψει σε σένα. Όλα αυτά τα πράγματα τα έκανες για να με τιμωρήσεις επειδή δεν ήθελα να είμαι μαζί σου. Μόνο να μου στείλεις φωτογραφίες από το μικρό σου πουλί που τις έσβησα, έτσι. Με απείλησε. Πουλί. Γράφει εδώ πέρα το δημοσίευμα, διαβάζω. Ναι. Στο πρώτο θέμα.gr, έτσι. Ναι. Σοβαρό site. Έχουμε βάλει χ από πάνω, έτσι. Λοιπόν. Σουρούν ακούει. Με απείλησε για το τίποτα και ήθελε να με σκοτώσει. Τον Τόσιτς δεν μπορεί να το φτάσει ούτε στα γόνατα. Όπα. Σε ποιο κομμάτι. Ούτε σαν ποδοσφαιριστή, ούτε είστε ίδιοι. Είσαι ένα σκουλίκι, τέταρτη φορά. Και ένα μ. Που δεν θα είσαι ποτέ ούτε άντρα ούτε άνθρωπο. Γελάμε μαζί σου τώρα, σκουλίκι, πέμπτη φορά. Η συμβουλή μου σε σένα είναι να αυτοκτονήσει τώρα. Τώρα, τονίζει. Θα σε... γιατί χτύπησες τη μητέρα, συσσαγωγικά χτύπησες, δύο παιδιών και μιας γυναίκας όπως δεν θα έκανε κανένας ποτέ. Μόνο καθάρματα σαν εσένα. Άντε, μαμί σου. Οκ, okay, ναι. Ναι. Μετά το ξέσπασμα, η Γελένα ανέβασε φωτογραφία του Βράνιες να κλαίει και έγραψε... Γελένα, λοιπόν. Έτσι κλαίει το... και παρακαλάει να είμαι μαζί του. Και δεν έμεινε εκεί, μετά ανέβασε το μήνυμα που τη είχε στείλει ο Βράνιες, στο οποίο απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει, αφήνοντας μάλιστα και τον αριθμό του Βόσνιου επίτηδες όπως έγραψε. Μάλιστα. Τον αριθμό που δεν τον έχει εδώ πέρα. Ναι, και μετά. Και μετά ολοκλήρωσε το έργο της. Λένε, βάζω γυμνές φωτογραφία που της έστειλε ο Βράνιες. Προφανώς και δεν μπορούμε να ανεβάσουμε ολόκληρες γυμνές φωτογραφίες που έβαλε η Γελένα. Εμείς έχουμε εντοπίσει σαν εκπομπή, βέβαια, να ξέρετε, και τα έχουμε δει. Βεβαίως. Λοιπόν, στην προσωπική της σελίδα στο Facebook για ευνόητους λόγους. Και εδώ πέρα έχει την ανάρτηση της Γελένα. Αυτή είναι σέρβα. Έτσι νομίζω. Σέρβα, μάλιστα. Λοιπόν, και διαβάζω εδώ πέρα τα σέβρικα. Ποσλάλα μισά γέντνα κολεντίνιτσα σλίκου μικροκούρτσιτσα. Μικροκούρτσιτσα, μάλλον. Ναι, μικροκούρτσιτσα. Μικροκούρτσιτσα τώρα για να καταλάβετε, φίλες και φίλοι της εκπομπής, να αναφέρεται στο μωριό του, έτσι. Λοιπόν, Βρανιέσα. Βρανιέσα. Σάλες βήμα Μούτσενικ. Μένι κάδιε λαό, Μπρισάλα Σαμ, Ντάνε Γκλένταμ του καταστρόφου. Μάλιστα. Καταστρόφου δεν θα πει τίποτα καλή. Καταστρόφου δεν θα πει τίποτα. Τα πράγματα ήταν πραγματικά δηλαδή. Ναι. Λοιπόν. Μικροκούρτσιτσα. Οκ. Okay. Το έχουμε, το κρατάμε. Θα το χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον και άμα χρειαστεί σε κάποιον που δεν νιώθει θα τον πούμε ότι μικροκούρτσιτσα είσαι. Τι να πω, ρε φίλε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι. Εντάξει. Yes. Δηλαδή θες να το πάρουμε καθαρά, ρε παιδί μου, από το πώς έχει κατάσταση. Δηλαδή, ρε φίλε Βράνιες, έτσι, χώρια όλα στα θέματα. Δηλαδή, από τη φωτογραφία, δηλαδή, βλέπεις ότι, ρε παιδί μου, δεν είσαι και κανένας, ας πούμε. Ναι. Okay. Με τεράστια προσόντα, ας πούμε. Να βάλουμε έτσι, να παίζει το δίσκο του Τσούνι. Υπάρχει τρόπος, έτσι πλέον, εκεί είναι το θέμα σου στο μυαλό, κατάλαβες. Yeah. Υπάρχει τρόπος να εμφανίζεται η κατάστασή σου πιο... Για να μεταφράσω πιο λαϊκά τα όσα λέει ο συνάδελφος, έτσι. Μικροκούρτσιτσα, δηλαδή. Ο οποίος μιλάει σαν απόφυτος του Δελασάρ. Μιλάς με γρίφους γέροντα. Ναι, μην την ανεβάζεις όταν είναι στα κάτω της. Ναι. Βάλ την όταν είναι στα πάνω της. Γιατί κάτω της, λίγο ρε παιδί μου... Εντάξει, θα παρεξηγηθείς. Δηλαδή τώρα η Γελένα, όπως την είδα από το Γελένα, έτσι. Φαίνεται ότι η γυναίκα, ρε παιδί μου, το δουλεύει καλά. Ναι, όχι, ότι το δουλεύει, έτσι, το δουλεύει. Ναι. Και εγώ πιστεύω, εντάξει, δική μου εκτίμηση, δεν ξέρω κάτι, ότι ίσως να μην είναι και ο μόνος με τον οποίο αυλάντιζε.
Ω, εύκολα. Να ξέρεις, δηλαδή μπορεί να πάρει τώρα ο άντρας στο κινητό της να το πιάσει. Σίγουρα έχει το iPhone το X, οκ. Okay. Καρλέουσα, ναι. Να πάει Καρλέουσα κάτι στο Instagram κτλ. Να ανοίξει τα μηνύματα και να γίνει και πανηγύρι. Να το πάρουμε γλυκά τώρα. Δεν είναι πανηγύρι. Ναι, διαφόρων μεγεθών δηλαδή. Εντάξει, οκ. Okay. Μπορεί να δει ας πούμε και άλλους πρώην συμπαίχτες του, ας πούμε. Καταλαβες. Ναι. Εντάξει. Ναι. Εγώ συμπάσχω με Τόσιτς, εντάξει. Και ένας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Έλληνας συμπάσχει νομίζω με τον Τόσιτς. Να πω λίγο κάτι, ρε φίλε, όμως. Ναι. Και αυτή η Καρλέουσα, ρε φίλε, τι κάρια δηλαδή. Τι κάρια, ρε φίλε. Δηλαδή, ρε σιαλίτησα, είσαι και τραγουδίστρια, είσαι ακολουθήτρια στους κόσμους. Αυτός είναι ο τάδε, τον ξέρει, έχει αυτούς τους followers και από εδώ και από εκεί. Και ανεβάζει φωτογραφία τη. Δηλαδή, ρε εσύ. Εντάξει. Το μόριό του. Δηλαδή, άμα θέλει η γυναίκα φίλε να σε εκδικηθεί, να σου καλά, κάνει κακό, ναι, θα σε ξεφτυλίσει. Ωραία. Ο άντρας έχει νομίζω όρια και φραγμούς. Ναι, η γυναίκα άμα πει θα τον ξεφτυλίσει. Θα τον διαλύσω. Δηλαδή, θα τον κάνω τον άνθρωπο να μην μπορεί να κυκλοφορεί έξω. Άμα θέλει. Αλλά εσύ να ξέρεις ότι τα έφερες πάνω σε όλα αυτά, όχι γενικά. Γιατί άμα δεν ανέβαζες τίποτα και το έπαιζες πάπια, δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά. Αλλά εσύ τα ήθελες. Ότι τα ήθελες, τα ήθελες. Και τώρα μικροκούρτσιτσα. Τι θα σε κάνω. Μικροκούρτσιτσα. Εντάξει, ποιος είναι αυτός ο παιχταράς στο νούμερο το 10. Μικροκούρτσιτσα τώρα και. Που βρήκε τη γυναίκα του. Στο μεταξύ το Βράνιας ήταν να τον φάει η Άντερλεχτ από την αρχή τη σεζόν γιατί κάτι είχε γίνει πάλι. Και τώρα δεν θα τον χαρίσει από ό,τι φαίνεται. Και τώρα φαίνεται ότι τον. Μικροκούρτσιτσα. Τον τελειώνει τον μικροκούρτσιτσα. Και από εκεί και πέρα. Ο Θεός βοηθάει. Ρε τι τραβάμε. Κατάλαβες. Άιντε τώρα ο Βράνιες να ξαναπάει να κάνει κανένα πέσιμο στο Instagram. Κατάλαβες. Να δει καμιά ωραία κομμενίτσα, να τη στείλει μετά. Δεν ποδοσφαιριστή από εδώ που εκεί σου θα κάνει με δουλειά. Άστο, άστο. Κρακ, μικροκούρτσιτσα. Τελειώσαμε. Τέλος πάντων. Τι να πεις. Έτσι είναι φίλοι. Η εποχή του social media έχει φέρει νέες καταστάσεις σε ανθρώπινες σχέσεις. Και το γεγονός ότι μπορείς εύκολα να ψάχνεις αυτό που βρίσκεις, Νίκο Παπαδόπουλε, σε εκθέτει σε διάφορους κινδύνους. Έτσι δεν είναι. Αλήθεια είναι. Πρέπει να προσέχεις. Πρέπει να προσέχεις πού το στέλνεις και σε ποιον το στέλνεις. Ναι. Εντάξει. Ναι. Εδώ πέρα ο. Καρλέουσα δεν χάρισε. Εκεί πέρα από εδώ από εκεί, τα άφησε να εννοηθούν διάφορα πράγματα. Πάρ' την από τη μικροκούρτσα. Πάρ' και Justify My Love, δικό σου. Έτσι, ακριβώς. Και η Καρλέουσα, να χαρά. Εντάξει. Και εσύ τράβα τα να μην πω τι. Τι να πεις, την κομματόπλε. Ειλικρινά δηλαδή. Πραγματικά άβολη κατάσταση. Δεν θα θέλαμε να είμαστε στη θέση του. Δεν θα θέλαμε να είμαστε στη θέση του. Αλλά τι να κάνεις. Πληρώνεις τις συνέπειες των πράξεών σου. Είμαστε οι επιλογές μας, έχουν πει κάποιοι άνθρωποι. Καλό. Και πραγματικά το βλέπουμε να συμβαίνει αυτό και στην περίπτωση του μικροκούρτιτσα Δράνιεσα. Μικροκούρτιτσα. Το μικροκούρτιτσα. Πέρα να γυρίσει αυτό στην Ελλάδα, τι έχει να γίνει. Στην ΑΕΚ αυτό ήταν καλό, τρε φίλε. Εμένα μου άρεσε. Καλά, δεν μιλούσε και ο Γκιονγκίτ μαζί του στο Instagram και του έλεγε. Παιδί μου, αλλά καλό στόπερ. Γιατί δεν είχε ψυχάκι. Δεν είχε ψυχάκι στον ΠΑΟΚ. Ναι, ρε παιδί μου. Η Σαουράλ δε. Ναι, ανθρωποφάγο στόπερ, ρε παιδί μου. Εμένα μ' αρέσει ένας, σαν παίχτη. Ένα άλλο φωνιά που είχε πίσω στόπερ. Ποιο ήταν. Όχι, πέρα, όχι ο Σαουράλ, ένα άλλο που είχε. Πάλι Λατίνο killer πίσω. Τώρα στα κοντά. Όχι, ο Σαβίν δεν ήταν τέτοιο. Σαβίν ήταν ταλό και εσύ. Ναι, ναι, ναι. Killer. Ο Σαβίν ήταν φίλε. Ναι, ναι, ναι. Μια κλάση από πάνω μέχρι κάτω. Ναι, ναι, ναι. Ο Μίλκο Σαβίν όχι. Έχει έναν άλλον είχε που ήταν έτσι πολύ φωνιά. Όχι τον Σαουράλ. Έναν άλλο σάικο. Στόπερ. Στόπερ. Καλά, τέρμα είχε στο Χακόμπο, οκ. Θυμάμαι. Είχε ένα ακόμα σάικο στόπερ, νομίζω. Που ήταν λίγο. Το μάτι μου γυαλίζει. Δεν θυμάμαι. Ναι. Δεν το έχω. Δεν το έχω. Αυτά γενικότερα να ξέρετε όσον αφορά τον Gossip Reportage. Είναι ένα θέμα που από χθες το βράδυ αργά, εντάξει. Επειδή έτυχε να συντονιστώ λίγο στη ζούγκλα αργά το βράδυ, άκουσα τον Γιώργο Ζαγόρα να ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα. Και πολύ καλά έκανε. Τότε έσκασε κιόλας, τότε έγινε το μπαμ. Και πολύ καλά έκανε. Λοιπόν. Και τώρα να δω πώς θα γυρίσει ο Βράνιες στην Ελλάδα. Άμα γυρίσει, που εγώ πιστεύω σίγουρα να ξέρει θα γυρίσει κάποια στιγμή. Το δούλευμα που θα φάει ο μικροκούρτσιτσα θα είναι εκπληκτικό. Είναι πλέον νομίζω το nickname του. Όλοι οι πολλοί παίκτες έχουν nicknames, αυτός έχει το δικό του. Μικρό κούρτιτσα. Ξεκάθαρα. Το Βράνιες, ρε φίλε, το Βράνιες. Δεν έπρεπε, δεν έπρεπε να το ξεκινήσει αυτός. Γιατί η γυναίκα πάντα θα κάνει τη ρελάνς της χωρίς. Και δεν έχει, δεν θα παίξει fair play. Θα είναι, σε ισοπεδώσει. Όπως διαφήμισε τα Pringles. Once you pop, you can't stop. Δηλαδή δεν έχει, ρε παιδί μου, δεν. Και τώρα κάτσε μην. Θέλει να σε σκίσει, θα σε σκίσει, θα σε ξεφτυλίσει. Και τώρα κάτσε μην εμφανιστούν και άλλες περιπτώσεις με το Βράνιες. Βγήκα μια άλλη τώρα ξεχασμένη. Α, και εμένα μου έστελνε και να πάρτε τα. Και νέα φωτογραφία και δώσ' του ξανά. Πώς γίνεται με αυτούς που υποτίθεται κατηγορούνται για βιασμό και τέτοια. Ναι. Τέλος πάντων. Καλή ελευθεριά να ευχηθούμε στον τον Όγκνε Βράνιες. Έτσι. Θέλουμε στο περ. Ε? Θέλουμε στο περ. Πολλά λεφτά, ρε φίλε.
απαράδεκτο. Έτσι όπως έχει πάρει τώρα την κατιούσα η κατάσταση του. Μικροκούρτσα. Εγώ τον θέλω, δεν πειράζει. Σάικο πίσω. Έλα εδώ πέρα, θα σου κάνουμε τώρα και μια μεγέθυνση μικροκούρτσα να πούμε. Τέλος πάντων, ρε τον άνθρωπο την τραβάει. Ρε, αχ, Θεέ μου. Να ξυπνήσει ένα πρωί και να βρέπει το. Ναι. Να μην πω τι. Ναι, ναι, ναι. Να παίζει όλο το ίντερνετ, ρε φίλε. Ωραία. Ωραίο feeling. Ωραίο. Κάποτε ήμουν πουλί και με αγαπούσαν πολύ. Ακριβώς. Και αν το βιολί ήταν πουλί, Νικόπα. Α, καλά, θα το παίζανε πολύ. Ναι. 100%. Λοιπόν, αυτά και με το Βράνια σε αυτό το παλίκαρο. Αυτά και με την Ελλάδα. Παιδί και η θεσία είναι γι' αυτό, τέλος πάντων. Λοιπόν. Αυτά και από εμάς. Ραντεβού αύριο εδώ, Νίκος Παπαδόπουλος. Άοχνος εργάτης. Να ξέρεις ότι για την Πέμπτη έχω αρνηθεί παρουσία σε τραπέζι του Τάκη Ζαχαράτου, λέγοντας ότι δεν μπορώ να τον αφήσω πάλι μόνο τον άνθρωπο. Δηλαδή τον αφήνω γιατί έχω αγώνες. Δεν μπορώ να του πω ότι ξέρεις τι. Παπαδόπουλο, δεν αφήνω την Πέμπτη. Δουλειά, ρε φίλε, προηγείται. Δεν πάω στο Ζαχαράτο. Όχι, είναι εταιρικό το τραπέζι. Έτσι. Αλήθεια. Ναι, αλλά είπα ότι εγώ, παιδιά, δεν θα δώσω το παρόν καθότι έχω εκπομπή. Έτσι. Και δεν θα μείνει. Με την αλήθεια. Την Πέμπτη. Όχι, όχι, το πάω 24 θα είναι στο Τάκη Ζαχαράτου την Πέμπτη. Oh! Αλλά εγώ θα λείπω, που είμαι και φάντου. Μπορώ, φίλε, μετά να σε πάω όμως, άμα θες, γιατί είσαι στο δρόμο μου. Τι να πάμε. Θα τελειώσω 12 η ώρα. Πόση ώρα κάνει ο Ζαχαράτου σόου, νομίζει, εντάξει. Θα κρατάει. Θα κρατάει, ξεκινάει 9.30-10. Από εδώ πέρα είμαστε ένα τέταρτο, να ξέρει. Γκαζωτή. Τι το ταγκάζει. Άλλη φορά θα ξανάρθει, θα πάμε εκεί. Λοιπόν, ακολουθεί και ο Ζαγόρα και Ζούγκλα με περαιτέρω ανάλυση φυσικά του θέματο του Βράνια, το οποίο είναι καυτό πραγματικά. Έτσι και έχει συζητηθεί πολύ σήμερα. Ραντεβού αύριο εδώ Μπαλαντέρ στις 10 εδώ με Νίκο Παπαδόπουλο, Πέμπτη και οι δύο εδώ παρόντες. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, τι κάνετε.